Καλωσορίσατε και απόψε στη σύναξη μας αυτή. Εγώ μια κουβέντα θα πω. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος και ευχαριστώ τον Θεό, γιατί φαίνεται ότι η ανταπόκριση σας είναι τόσο μεγάλη που μας δίνει, έτσι πώς να το πω, την αίσθηση ότι ζει Κύριος ο Θεός ημών. Σεβασμιότατε, περιμένουμε να ακούσουμε απόψε τα επίλυπα. Και εγώ έτσι θέλω να εκφράσω τη χαρά μου για το γεγονός ότι μας δίνεται η ευκαιρία αυτής της πνευματικής κοινωνίας, η οποία αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια προέκταση της όλης λατρευτικής ζωής που ζούμε, όπως τουλάχιστον προσπαθήσαμε να την περιγράψουμε χθες. Αυτό που χθες... Φαίνω ρολογάκι, όχι. Κρίμα. Αυτό πιο ψηλά. Αυτό που χθες προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε την ατμόσφαιρα της λατρείας όπως την ζει η Εκκλησία στην ιδανική της μορφή. Ο πήχης πράγματι είναι πολύ ψηλά. Αλλά στην Εκκλησία εμείς δεν βάζουμε τον πήχη στα μέτρα μας για να περνάμε από πάνω. Τον βάζουμε τόσο ψηλά που να περνάμε από κάτω. Και τούτο διότι θέλουμε να κατατείνουμε σε μια κατάσταση η οποία μας βοηθεί πραγματικά σε μια εσωτερική αφύπνιση και σε δύο πράγματα πολύ σημαντικά. Το ένα είναι η έκταση της ψυχής μας και το άλλο είναι η έκσταση. Θα πω τι θα πει αυτό το πράγμα. Θα πει ότι καθώς ο καθένας μας έχει τον θησαυρό της αδαμάντινης ψυχής του, θέλει όσο μπορεί περισσότερο να φύγει από την βαρύτητα και την παχύτητα της ανθρώπινης υποστάσεως του και να δει τι περισσότερο θα μπορούσε, πόσο περισσότερο χωρητικός θα μπορούσε να είναι της χάριτος και των ευλογιών του Θεού. Ο κάθε ένας μας και σε άλλα επίπεδα, όχι μόνο στο πνευματικό επίπεδο, έχει μέσα του αυτή την δυνατότητα να αναπτύξει, να ανακαλύψει δυνάμεις που δεν μπορεί να τις φανταστεί. Παραδείγματος χάρη, ένας μαθητής έχει διανοητικές δυνάμεις που αν βρεθεί στο κατάλληλο περιβάλλον και με τις κατάλληλες προϋποθέσεις μπορεί να φτάσει να τις αξιοποιήσει τις δυνάμεις του έτσι που δεν φαντάζεται στην αρχή. Ένας αθλητής, ένας που ασκείται, που θέλει να βρει τι θα μπορούσε να κάνει με το σώμα του, το μέγιστο. Δεν μπορεί να το φανταστεί. Εγώ θυμούμαι στο στρατό, σε κάποια φάση στην οποία βρέθηκα κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και με απειλή ανεκάλυψε ότι μπορούσα να κάνω πολύ περισσότερα πράγματα από όσα ήταν δυνατόν να φανταστώ. Στις ασκήσεις που μας βάζανε. Εάν με αφήνανε ελεύθερο θα είχα σταματήσει στο 1/10. Κάτω από μεγάλη πίεση υποχρεώθηκα να κάνω δεκαπλάσιο. Και όταν μετά ασκήθηκα σε αυτό, μπορούσα να κάνω ακόμη παραπάνω. Αυτό συμβαίνει και σε πνευματικό επίπεδο. Κρύβει ο καθένας μέσα του έναν σπόρο πνευματικής δυνάμεως που όταν βρεθεί στο κατάλληλο περιβάλλον, αυτό μεγενθύνεται και εκφράζεται, του δίνει πνευματικές δυνατότητες πολύ μεγάλες. Είμαστε πλασμένοι για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό λοιπόν που μέσα στο πνεύμα και στο ήθος αυτών που χθες είπαμε θέλαμε να υπογραμμίσουμε είναι πως πραγματικά μέσα στη λατρεία
μπορεί κανείς στρεφόμενος σε Αυτόν να εκταθεί, να μεγαλώσει, να πλατείνει, να διευρυνθεί και μετά το επόμενο βήμα να κάνει την άλλη κίνηση από την έκταση που είναι η έκσταση. Να βγει από τα ανθρώπινα μέτρα, τα φυσικά μέτρα και να πάει ακόμη παραπάνω προς τα πνευματικά μέτρα τα οποία απόκεινται στον καθένα. Όταν βλέπουμε ας πούμε ένας ασκητής να κάνει κάτι και το θαυμάζουμε, δεν μια η φυσική κίνηση, για να μην απογοητευτούμε, αν προσπαθήσουμε να συγκριθούμε, και αυτό είναι λάθος, είναι το να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος είχε την ικανότητα να το κάνει. Ο ίδιος άνθρωπος, αν δεν είχε το κατάλληλο φρόνημα και δεν βρισκότανε σε ένα περιβάλλον, σκέψεων, ήθους, προσανατολισμού κατάλληλο, θα ήταν σε πολύ χαμηλότερα μέτρα. Και αντιστρόφως, εμείς, αν καταλάβουμε, αν δεν καθίσουμε και εφησυχάσουμε σε αυτό που είμαστε και αρχίζουμε να ποθούμε λίγο αυτό που μπορούμε να γίνουμε και αυτό που στην ουσία όντως είμαστε, είναι κάτι πάρα πολύ μεγαλύτερο. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο έγινε, εγώ τουλάχιστον προσπάθησα να περιγράψω το μεγαλείο της λατρείας, όπως το ζούμε μέσα στην Εκκλησία, σαν μια κίνηση μετοχής στη Βασιλεία του Θεού, από αυτόν τον κόσμο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο ορθολογισμός, ο εγωισμός, ο συνδυασμός με το λίγο είναι καταστροφικό για την ψυχή μας. Γιατί μας κάνει να αρκούμαστε στο πανελάχιστο και να μένουμε έρποντες τη στιγμή που θα μπορούσαμε να ανοίξουμε τα φτερά μας και να πετάξουμε. Αυτός είναι και ο σκοπός της Εκκλησίας. Να πάμε στον πνευματικό, προσπαθεί ο πνευματικός να μας σηκώσει τα φτερά λιγάκι, να μας γυμνάσει, να τα κουνήσουμε. Αυτή θα πρέπει να είναι η σχέση μας. Όχι μια τυπική απαρίθμηση αμαρτιών και μια μηχανική ανάγνωση μια συγχωρητική ευχή. Δεν είναι απλό. Εντάξει, καλό είναι. Αλλά αυτό που πρέπει να γίνει είναι να γυμναστεί η ψυχή μας, να ασκηθεί και μετά να πάει λίγο και μετά λίγο ακόμη παραπάνω. Και ακόμη παραπάνω. Ναι, σήμερα, στην τόσο δύσκολη εποχή, στην εποχή των βαρυδίων, στην εποχή που μας ξεγελάει, στην εποχή που δεν μας δείχνει τους δρόμους μας και την προοπτική μας, αυτό μπορεί να γίνει και αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Είναι ένα γυμναστήριο πνευματικού αγώνου η Εκκλησία. Και εκεί έρχεται και αφού αυξήσει τις δυνάμεις του ανθρώπου στο μέγιστο, μας δίνει και αυτό που ονομάζεται χάρις του Θεού, και πλέον γίνεται η συνεργία και η συζυγία των δύο αυτών παραμέτρων και ο άνθρωπος ζει την ενέργεια του Θεού επάνω στον ίδιο τον εαυτό του, στην ίδια τη ζωή του, η οποία όμως βασίζεται για να λειτουργήσει στη δική του συγκατάσταση και συνένεση. Η Θεία λοιπόν λατρεία όπως την περιγράψαμε χθες, που είναι αυτή η κίνηση από αυτόν τον κόσμο και η μετοχή στη Βασιλεία του Θεού, δεν είναι μόνο μια όμορφη, πλούσια, φραστική διατύπωση, αλλά είναι ένας δρόμος που υπάρχει ανοιχτός για να προσφερθεί ως κατάσταση στον κάθε ένα από εμάς. Αυτό η Εκκλησία λοιπόν, έτσι το έζησε. Έζησε αυτό το μεγάλο μυστήριο της αγάπης του Θεού που προσφέρεται προς τον άνθρωπο και την δυνατότητα του πλασμένου κατ' εικόνα και καθομοίωση, δηλαδή με δυναμική προσέγγιση προς τα του Θεού, το έζησε και το ζει η Εκκλησία ως μία πραγματικότητα και το προσφέρει και διαμέσου των αιώνων αυτό έχει να πει στον πιστό λαό, στον λαό που ο οποίος την προσεγγίζει. Και αυτό και αυτό το πράγμα το τόσο μεγάλο φρόντισε πολύ ανθρώπινα να το περιποιηθεί, να το φροντίσει και να το προσφέρει με τον καλύτερο τρόπο. Όχι μόνο για να ευχαριστήσει τους ανθρώπους, αλλά κυρίως για να εκφράσει αυτή την αγάπη των ανθρώπων προς τον Θεό και τη σχέση αυτής της αγάπης με την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Και έτσι σιγά σιγά άρχισε να αναπτύσσει με πολύ μεράκι, με πολύ μεγάλη εσωτερική ερχοντιά το τελετουργικό της, το τυπικό της. Λέμε ας πούμε ότι θα φτιάξουμε το σπίτι μας και βγάζουμε τα οράματα και τα όνειρα ετών ολοκλήρων πάνω σε αυτό, στο σπιτάκι μας που θέλουμε να το κάνουμε, όσο και καλό γίνεται, μια φορά θα το χτίσουμε.
έρχεται μια κοινωνία που λέγεται Εκκλησία και θέλει να φτιάξει τον χώρο του Θεού. Αυτός πρέπει να είναι πολύ, όσο πιο δυνατόν, ωραίος γίνεται και να έχει τα χαρακτηριστικά αυτού του κόσμου, του κόσμου τον οποίο αντιπροσωπεύει. Αρχίζει σιγά σιγά λοιπόν να αναπτύσσεται μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μια αρχιτεκτονική. Ήμουνα πριν από λίγο καιρό στον Όσιο Λουκά. Πρώτη φορά είχα πάει. Είναι άλλο πράγμα. Η αρμονία των χρωμάτων. Τα επίπεδα με τα οποία, στα οποία αισθάνεσαι ότι ανάγεται η ψυχή σου. Ανεβαίνει. Οι γωνιές τις οποίες στρίβεις προς τα μέσα. Κατανύσσεται η ψυχή σου. Δεν υπήρχαν εντάσεις. Καταλάγιαζαν οι αισθήσεις. Η ομορφιά και η έκφραση των ψηφιδωτών. Αριστουργήματα. Πήγαν λοιπόν κάποιοι και κάνανε κάτι που μιλάει από μόνο του. Και αυτό ήταν η έκφραση αυτής της ανάγκης που είχε η Εκκλησία αυτόν τον χώρο να τον υπογραμμίσει ως προς την ομορφιά και την ετερότητά του. Πάνω και χθες αυτή τη λέξη, δεν ξέρω καμιά άλλη λέξη που να μπορεί να το παρουσιάσει, το διαφορετικό, το μοναδικό, το ουκ εκ του κόσμου τούτου στοιχείο που έχει η σχέση με τον Θεό. Αυτό αποτυπώνεται στην αρχιτεκτονική. Βλέπουμε λοιπόν ναούς στους οποίους μπαίνεις μέσα και δεν μπορείς παρά μόνο να προσεύχεσαι. Η ψυχή ανεβαίνει. Ίσως έχετε διαβάσει περιγραφές ιστορικών για το τι ήταν η Αγία Σοφία. Τι είναι η Αγία Σοφία, πώς βγήκαν αυτά τα ψηφιδωτά, τι είναι η Μονή της χώρας, τι είναι αυτά τα μοναστηράκια και οι ναοί που υπήρχαν στην παράδοση, βγαλμένα ως ανάγκη μέσα από τη ζωή της Εκκλησίας. Ταυτόχρονα άρχισε να αναπτύσσεται και μια λογική αισθητικής απεικόνησης των γεγονότων της Βασιλείας του Θεού ή των Αγίων, των πολιτών της Βασιλείας του Θεού. Προσώπων δηλαδή που έζησαν σαν άνθρωποι, αλλά η εκκλησιαστική αίσθηση τους είχε σαν εγκατεστημένους με τα βεβαιότητος στην ατμόσφαιρα της δόξης του Θεού. Αρχίζει λοιπόν να αναπτύσσεται μία τέχνη απεικόνησης τέτοιων προσώπων και τέτοιων γεγονότων που είχαν στοιχεία εξ αυτού του κόσμου, ταυτόχρονα όμως έχουν εκφράσεις που δεν θυμίζουν αυτόν τον κόσμο, αλλά παραπέμπουν στην άλλη κατάσταση. Έτσι λοιπόν βλέπει κανείς ότι ο Τίμιος Πρόδρομος είναι με φτερά. Μα δεν έχει φτερά ο Τίμιος Πρόδρομος, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Έχει την έκφραση αυτή την ασκητική, στοιχείο που έζησε και εξεφράστηκε σε αυτόν τον κόσμο, ταυτόχρονα όμως έχει κάτι άλλο. Είναι μεγαλύτερος από τα βουνά στη βυζαντινή απεικόνηση και γεωγραφία. Δεν ήταν μεγαλύτερος, πιο ψηλός από βουνό, αλλά είναι μικρά τα αισθητά μπροστά στο πνευματικό μεγαλείο του συγκεκριμένου προσώπου, του Τιμίου Προδρόμου. Ανάλογα βλέπει κανείς και στις παραστάσεις του Κυρίου. Βλέπουμε που παραδείγμα ότι ο Κύριος πάνω στο Σταυρό να είναι με οριζόντια τα χέρια. Αυτό βγήκε σαν αίσθηση του εταίρου κόσμου. Ή το πρόσωπό του είναι το ίδιο στην έκφραση, κατά στην απεικόνηση του γεγονότος της μεταμορφώσεως με αυτό της σταυρώσεως. Δεν είναι στο ένα χαρούμενος κοσμικά και στο άλλο συντετριμένος φυσικά, διότι ο καημένος σταυρώθηκε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στον κόσμο της Βασιλείας του Θεού, ο καημένος που σταυρώθηκε. Υπάρχει το γεγονός της θυσίας του Κυρίου και της σωτηρίας των ανθρώπων. Και αυτό είναι ένα γεγονός έξω από αισθήματα, έξω από συναισθήματα, έξω από τη λογική. Είναι κάτι που μας υπερβαίνει, αλλά κάτι που επισυμβαίνει. Και το αποτέλεσμα του οποίου έρχεται και μπορεί να έρθει και δια της λατρείας και δια της χάριτος του Θεού γενικότερα στη δική μας τη ζωή. Αυτό λοιπόν κάπως το απεικόνισε η εκκλησιαστική αίσθηση και μας βάζει σε ναό στον οποίο υπάρχουν τα πρόσωπα των Αγίων όχι με απόλυτα φυσικές εκφράσεις αλλά με ετερότητα στην έκφρασή τους. Αυτό υπογράμισε κατά κάποιο τρόπο αυτό το στοιχείο που αναφέραμε προηγουμένως. Και κάπως εκεί μέσα μαζευόταν οι χριστιανοί. Και οι χριστιανοί κάτι έπρεπε να κάνουν.
Και αυτό το βασικό που είχαν να κάνουν ήταν να τελέσουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ή τα υπόλοιπα του βαπτίσματος και στην πορεία της Εκκλησίας προσετέθησαν και τα άλλα. Και έρχεται λοιπόν εκεί και φτιάχνει τον διάκοσμο της Αγίας Τραπέζης. Θα έπρεπε η Αγία Τράπεζα να είναι ό,τι ωραιότερο και ό,τι ετερότερο, πάλι τις ίδιες λέξεις χρησιμοποιώ, θα μπορούσαμε. Φτιάχνουμε λοιπόν την Αγία Τράπεζα. Κάνουμε τα ιερά μας σκεύη, τα οποία θα έπρεπε να είναι πολυτιμότατα. Όχι για να σπαταλήσουμε, ούτε πάλι γιατί είχε ανάγκη ο Θεός από τα πολύτιμα δικά μας μέταλλα, αλλά γιατί δεν έχουμε κάτι καλύτερο να του προσφέρουμε, μια που εμείς ζούμε στον Χριστό και ειδικό κόσμο. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την ατμόσφαιρα βγήκανε τα ιερά καλήματα. Μάλιστα είχαμε και μια καλή δικαιολογία, καθώς αυτά στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και αναφερόμενα σε κάτι πολύ μικρότερο, στην κυβωτό της Διαθήκης και τις εντολές του Θεού, τις μαρμάρινες πλάκες, αυτά είχανε μια περιγραφή διακοσμητική που έδινε το πόσο Θεός θα ήθελε οι άνθρωποι να εκφράσουν το σεβασμό του προς εκείνον. Πολύ περισσότερο όταν πάνω στην Αγία Τράπεζα δεν έχουμε σύμφωνα, δεν έχουμε υλικά στοιχεία, αλλά έχουμε υλικά τα οποία παίρνουν τη χάρη του Θεού και είναι το ίδιο το σώμα και το αίμα του Χριστού. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία και αυτό το γεγονός το εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο. Όχι χλιδάτα, ούτε για να δείξει πλούτο στο εξειδανικευμένο πνεύμα της. Άλλο αν τώρα σιγά σιγά μπορεί να αρχίσουν να γίνονται ανταγωνισμοί. Ποιος έχει το πολυτιμότερο Άγιο Ποτήριο, ποιον είναι το μεγαλύτερο. Και αυτό έχει τόση χωρητικότητα και το άλλο έχει τόση. Και το άλλο του κουβαλά το Ευαγγέλιο, αυτό πέντε διάκι μαζί και το άλλο δεν ξέρω εγώ τι. Αυτή είναι λίγο η παραφθορά και η νόσος του πράγματος. Όχι λίγο, πολύ. Φεύγουμε από αυτό και καθώς η πιστή είναι έτσι, έπρεπε κάπως στη σύναξη που κάνανε να εκφράσουν αυτή την πίστη και αυτή την ανάγκη. Άρχισαν λοιπόν σιγά σιγά να βγαίνουν οι ακολουθίες. Στην αρχή μαζευότανε στις συνάξεις και διαβάζανε ψαλμούς. Αυτό είχανε. Ή αποσπάσματα των επιστολών, των Αγίων Αποστόλων. Κείμενα τέτοια. Μετά άρχισε σιγά σιγά να μπαίνει η ανάγκη της μουσικής. Πήγε μια άλλη τέχνη. Να εκφράσει την ευγένεια του ανθρώπου. Δυσκολεύτηκε πολύ η Εκκλησία στην αρχή να το δεχθεί αυτό. Τραγουδάκια δεν λέμε. Μαζευτήκαμε εδώ πέρα και τραγουδάμε. Φως, Ιλαλών, Αγίας Δόξης, που είναι ο πρώτος ύμνος από τον Αθηνογέννη του 4ου αιώνα, νομίζω. 3ου, 4ου αιώνα, 3ου. Δυσκολεύτηκε να το δεχθεί. Τον δέχθηκε όμως και το αγκάλιασε. Και μέσα από αυτήν την άνεση που έδωσε η Εκκλησία, βγήκαν όλοι αυτοί οι μεγάλοι υμνογράφοι. Ιδιοφυείς άνθρωποι, που αντί την ιδιοφυΐα τους να την εκφράσουν για κάτι εντελώς κοσμικό, την αξιοποίησαν σε κάτι φοβερά πνευματικό. Έτσι ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Ρωμανός ο Μελωδός, ο Κοσμάς ο Μαϊουμά, ο οποίος ήταν ο ετεροθαλής αδελφός του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, η Κασιανή και ούτω καθεξής. Φτιάχνεται λοιπόν, υπάρχει μια περίοδος στην οποία αυτοί οι άνθρωποι την πλουτίζουν με έναν μουσικό και καλλιτεχνικό τρόπο, όπου αποτυπώνεται, απεικονίζεται η ίδια η θεολογική αλήθεια βιωματικά για να μπορεί να προσληφθεί μέσα από την εκκλησιαστική κοινότητα. Και βγήκαν αυτά τα φοβερά αριστουργήματα που υπάρχουν ένα πλήθος εξ αυτών και η συνείδηση της Εκκλησίας διάλεξε κάποια, τα άφησε τα άλλα να υπάρχουν για να αποτελούν τον κορμό της λατρευτικής της έκφρασης κατά τις διάφορες ακολουθίες. Σχηματίστηκαν λοιπόν τα μηνέα, έγιναν, δημιουργήθηκε η αρχιτεκτονική και ούτω καθεξής. Αυτό όλο είναι τόσο όμορφο. Αλλά θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ στατικό. Το φτιάξαν κάποιοι, είπαν ότι έτσι είναι, μπαίνουμε εμείς από κάτω και αρχίζουμε να ζούμε με έναν μόνο τρόπο. Δεν έγινε αυτό. Δύο τάσεις αναπτύχθηκαν στην Εκκλησία. Η μία της σχετικής ποικιλομορφίας στη λατρευτική έκφραση και η δεύτερη της εξέλιξης.
αρχίσαν να γίνονται διάφορες αλλαγές. Οι κατατόπους εκκλησίες άρχισαν να έχουν διαφορετικά τυπικά και τελετουργικά. Έτσι αναπτύχθηκε μια παράδοση γύρω από την Αλεξανδρινή Εκκλησία και μια άλλη της Αντιοχίας. Και όταν έφτασε στη δόξα της Κωνσταντινούπολης, στην Κωνσταντινούπολη, όταν μπήκε ο μοναχικός βίος, αναπτύχθηκαν τυπικά πολύ λιτά και αυστηρά στη μονή, ξέρω εγώ, του Αγίου Σάβα ή του Αγίου Όρους. Πιο κοσμικά, πιο έτσι ανάλαφρα, αλλά πάλι με την προοπτική του να υπογραμμίζουν το μεγαλείο της λατρείας, αναπτύχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι βγήκε η ασματική ελεγόμενη ακολουθία, το τυπικό της Κωνσταντινούπολης, το οποίο ήταν πιο προσυρμοσμένο στην ζωή των κοσμικών ανθρώπων και άρχισαν να βγαίνουν και τα μοναστηριακά τυπικά, τα οποία πάλι υπήρχε μια ποικιλία. Ας πούμε, η Μονή Στουδίου, κατά τα χρόνια μάλλον του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, υπήρχαν περίπου 300 μοναστικά καθιδρύματα εντός των τυχών της Κωνσταντινούπολης. Αυτά είχαν ένα τυπικό, επειδή ήταν εντός των τυχών, ήταν αστικά μοναστήρια και ερχόταν ο κόσμος, έμπαινε, έβγαινε, ανέπαυαν τον κόσμο. Μπορεί να αγίαζαν και τους λίγους, ήταν ένα-δυο πατέρες που μένανε, ήταν η Μονή Στουδίου που είχε περισσότερους. Άλλου τύπου μοναχισμός έβγαινε εκεί και άλλου τύπου μοναχισμός έβγαινε στην έρημο. Και αυτό δεν ήταν καθόλου κακό. Ήταν πολύ, όχι απλώς αποδεκτό, αλλά πάρα πολύ ευλογημένο μέσα στην Εκκλησία. Έτσι άρχισαν και ακόμη και η Θεία Λειτουργία. Όπως ξέρετε, υπάρχει η λειτουργία του Αποστόλου Ιακώβου, η λειτουργία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, η λειτουργία του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, του Αγίου Μάρκου. Ο Άγιος Μάρκος ήταν, ας πούμε, αντιπροσώπευε την Εκκλησία της Αλεξανδρίας. Υπήρχε το λατρευτικό τυπικό στη Ρώμη, σε λατινική διάλεκτο, με άλλη μορφή. Αυτό δεν ενόχλησε αυτή η διαφορετικότητα καθόλου την Εκκλησία. Σεβάστηκε το γεγονός ότι οι άνθρωποι μπορεί να είμαστε ποικίλοι, με διαφορετικές συνήθειες, σε άλλα κλίματα, αν θέλετε, με άλλη ιστορία και παράδοση, και σιγά σιγά όλοι όμως με κοινή πίστη να μπορούμε να εκφράσουμε αυτή την ανάγκη της σχέσης με τον Θεό και της αναγωγής που είπαμε προηγουμένως προς τη Βασιλεία του Θεού. Άρα, θα μπορούσε, λέει κανείς, αφού έτσι είναι, κάπως και στις μέρες μας να γίνουν κάποιες αλλαγές. Γιατί όχι. Και η δική μας εποχή είναι μια άλλη εποχή, με πολύ μεγάλες διαφορές, διαφοροποιήσεις, σε αντιλήψεις, σε αισθητήρια, σε γούστα, σε τρόπους έκφρασης. Γιατί όχι. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν κι εμείς να κάναμε κάποιες αλλαγές στις μορφές της λατρείας, συντηρώντας όμως την ακεραιότητα του βιώματος? Βεβαίως θα μπορούσε. Και όχι απλώς θα μπορούσε, και θα έπρεπε. Να όμως που η δική μας εποχή δεν είναι φημισμένη για τους πνευματικούς της καρπούς γενικότερα, βγάζει κομπιούτερς, ψυγεία, τηλεοράσεις, κινητά, αλλάζει νόμους, ανατρέπει τα πάντα. Το κοσμικό στοιχείο μπαίνει ακριβώς και στην ίδια τη λατρεία. Θα μπορούσε να μπει στην ίδια την Εκκλησία και να ξεγελάσει. Να μην καταλαβαίνουμε πώς τελικά χάνουμε την αίσθηση του μυστηρίου και πώς διαγράφουμε αυτό που πάλι επαναλαμβάνω, την ετερότητα, την υποψία του άλλου κόσμου, της άλλης καταστάσεως, την οποία πρέπει να την θέλουμε για την ψυχή μας, αφού στις προσευχές μας λέμε «Ελθέτω η Βασιλεία Σου». Αυτό θα πει να έρθει η Βασιλεία Σου. Να ενταχθώ εγώ ως πολίτης αυτής της Βασιλείας. Πού λοιπόν βρίσκεται αυτή η ισορροπία? Τι θα μπορούσε να γίνει? Τι είναι το επιτρεπτό ή ενδεχομένως το ενδεδειγμένο να γίνει ως φυσική εξέλιξη και τι είναι αυτό που αποτελεί εκκοσμίκευση και αδίωση του λατρευτικού ήθους? Είναι λεπτή η ισορροπία. Αλλά είναι πολύ εμφανής εάν η Εκκλησία διατηρεί την διάκρισή της. Τώρα λοιπόν θα μπορούσε να πάρει λάθος τροπή ή όλος μας προβληματισμός. Θα μπορούσε
να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι πρέπει να κάνει η Εκκλησία, ο Αρχιεπίσκοπος, η Σύνοδος, ο Α, ο Β. Δεν είναι λάθος. Πρέπει να δούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς, για να μπούμε εμείς μέσα σε αυτό. Πώς θα μπορούσαμε εμείς να θελήσουμε ή να ζήσουμε αυτά που υπάρχουν, που μας προσφέρονται με τον καλύτερο τρόπο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το να κρίνουμε, το βάζω σε πάρα πολλά εισαγωγικά, μη υπαρχούσες καλύτερης λέξεως, το όλο κλίμα το οποίο υφίσταται και στο οποίο μπορεί να υπάρχει ένας γενικευμένος συμβιβασμός της Εκκλησίας, δεν είναι καλό. Να μπορούμε να το πούμε, αν είναι καλό ή κακό. Θα πω λοιπόν ορισμένα παραδείγματα που νομίζω ότι είναι ενδεικτικά του πώς εκοσμικεύεται ή πώς εξελίσσεται η λατρευτική ζωή, και μετά έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσε να γίνει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και με τη συμμετοχή των ιερέων, αλλά και με τη συμμετοχή μόνο των πιστών, που ίσως θα έπρεπε να δίνουμε και περισσότερο χρόνο τη σημερινή μέρα, αν συμφωνεί και ο Θεοφιλέστατος. Παίρνω ένα παράδειγμα. Επιτάφιος. Τι ωραίο πράγμα. Έχουμε τα εγκόμια. Είναι και λαογραφικό. Έχει και πολιτισμό. Έχει και συνέστημα. Έχει και πνεύμα. Κάνουμε την τελετή του επιταφείου οι πιστοί, και εκεί που εναποθέτουμε συμβολικά το σώμα του Κυρίου, καθώς ψάλλουμε και τους ύμνους αυτούς τους ωραιότατους, θέλουμε να φτιάξουμε έναν τάφο που να μην είναι σαν τους τάφους τους δικούς μας, αλλά να είναι τάφος που έχει μέσα και κρυμμένη την χαρά της σωτηρίας. Και επινοεί ο λαός μας στα χέρια αυτά που ζούμε, δεδομένου ότι είναι και άνοιξη, να τον στολίσει με λουλούδια. Τι ωραία. Κάνουμε τον επιτάφιο με λουλούδια. Ερχόμαστε στο 2010. Δεν ξέρω τι γίνεται στα προηγούμενα χρόνια. Μιλάμε για το 2010. Ιερός ναός, τάδε. Ποιος θα τον στελίσει τον επιτάφιο? Το ανθοπολείο, δεν ξέρω εγώ πώς. Έρχεται η κυρία τάδε και δίνει 1.300 ευρώ. Εμείς έχουμε ένα τέτοιο πράγμα. Σεβασμιότατε, θα δείτε στο δικό μας. Έχουμε τον καλύτερο επιτάφιο. Αυτό είναι κοσμικό φορά. Μας τον στόλισαν τον επιτάφιο επαγγελματικά, με μια απόλυτη συμμετρία με τα χαρίφωνα, με τα τριαντάφυλλα, με τα δεν ξέρω εγώ τι, τοποθετημένα σε φελιζόλ, με καρφίτσες, με οντογλυφίδες, με οτιδήποτε. Πήγαμε εμείς, δεν τον φτιάξαμε. Φανταστείτε ένα άλλο σκηνικό, όπου ο παπάς όλη τη χρονιά ξέρει τον κόσμο και λέει φέτος τον επιτάφιο, λέει μέσα του, και το ανακοινώνει με έναν διακριτικό τρόπο, θα τον στολίσουν πενθούντες άνθρωποι. Έχασες το παιδί σου, τον άντρα σου, γυναίκες. Έχεις ένα πόνο, έχεις το Α, έχεις το Β, κάνεις ένα τάμα, θα έρθείτε εσείς και το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, ή θα έρθείτε πολύ νωρίς τη Μεγάλη Παρασκευή, θα φέρετε λουλουδάκι ο κόσμος και θα τα πάρετε. Δεν μας χρειάζεται να είναι το καλύτερο. Μας χρειάζεται να είναι ο αληθινότερος επιτάφιος. Να έχει προσευχή, να έχει σιωπή, να έχει δάκρυ, να έχει πόνο, να έχει αναφορά σε αυτό το πράγμα. Αυτός ο επιτάφιος είναι άλλου τύπου. Πάμε σε άλλο επιτάφιο. Γράφει κάπου ο Παπαδιαμάντης για τα λουλούδια της Μεγάλης Πέμπτης και της Μεγάλης Παρασκευής. Ότι μας διώχνανε, λέει, όταν ήμασταν μικροί, οι γιαγιάδες, οι γριές, και μας πηγαίναμε να μαζέψουμε αγριολούλουδα για τον επιτάφιο. Και μας ορμήνευαν, λέει, μας το λέγανε, προσέξτε, δεν θα τα μυρίσετε αυτά τα λουλούδια, για να μην κλέψετε κάτι από αυτά. Στο ακέραιο να πάνε στο Χριστό. Τι ωραία λεπτομέρεια. Σίγουρα από μόνη της δεν είναι να πει τίποτε. Η ευγένεια όμως που κρύβει, ότι φεύγουν τα παιδάκια, τα μικρά τα κοριτσάκια, μαζεύουν λουλουδάκια, κάνουν κόπο,
δεν τα μυρίζουν, δεν τους έρχεται να μυρίζουν, είναι άνοιξη. Τα κρατάνε και πηγαίνουν, τα δίνουν στους μεγαλύτερους και αυτοί κοσμούν τον επιτάφιο. Αυτός ο επιτάφιος έχει πολύ πνεύμα, έχει ευγένεια, έχει αθωότητα, έχει καθαρότητα, έχει πνευματική ποιότητα. Ο άλλος επιτάφιος κοστίζει 1.300 ευρώ. Είναι η εκοσμικευμένη αντίληψη του επιταφείου. Πηγαίνω λοιπόν εγώ σε μια εκκλησία που με καλέσανε και εγώ θα να πάρουν ευχή, κάτσε στο δεσποτικό, πώς σας φαίνεται το επιτάφιο μας. Τον είχε στολίσει το μαγαζί από δίπλα, τον φέρανε. Δεύτερον, διαγωνισμοί επιταφείων. Ποιος είναι ο καλύτερος. Δεν έχει σχέση αυτό. Δεν έχει καρδιά. Εγώ έκανα το 1980, στις 4 Απριλίου ήταν Μεγάλη Παρασκευή, σε μια πολιτεία που λέγεται Βερμόντ, βόρεια της Βοστόνης, στα σύνορα του Καναδά. Ήταν λίγοι Έλληνες. Και ήταν νωρίς το Πάσχα. Το 80 το Πάσχα ήταν στις 6 Απριλίου, φέτος είναι 4. 4 Απριλίου ήταν Μεγάλη Παρασκευή. Πήγα λοιπόν εκεί με κάποιους και δεν είχαν αφήσει τα λουλούδια. Είναι βόρεια. Και κάνανε με μυρτιές, με έτσι ένα απλό επιτάφιο. Μαζεύτηκαν καμιά 50 άνθρωποι. Δεν ξέραν και να ψέλνουν. Μερικοί ήταν εξ Ελλάδος, αυτή ήταν η σοφή της λατρείας. Οι άλλοι καθόταν οι άνθρωποι και κοιτούσαν. Ήταν ωραιότερος επιτάφιος. Είχε νοσταλγία. Όχι μόνο νοσταλγία πατρίδος, είχε νοσταλγία πνευματική. Είχε ευγένεια. Είχε αυθορμητισμό, είχε ταπείνωση, είχε δάκρυ. Βγήκε και ο παπάς, ο οποίος με σπασμένα ελληνικά, ένας πολύ καρδιακός άνθρωπος, μίλησε και στα αγγλικά και στα ελληνικά με πολύ απλά λόγια. Να πει πώς αυτή τη στιγμή πρέπει η διάθεσή μας να παντρευτεί με τη χάρη του επιταφείου. Πολύ όμορφα τα είπε. Το λέω αυτό για να δείξω, νομίζω, με έναν εμφαντικό τρόπο, το πώς σιγά σιγά αλλοιώνονται τα πράγματα. Να πω άλλο ένα πράγμα. Πάλι μια πολύ κατανοητική ακολουθία είναι η κουρά των μοναχών. Έχουμε μοναχική κουρά. Πηγαίνουμε σε ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους. Υποτίθεται ότι ο άνθρωπος αυτός που πρόκειται να καρεί, να γίνει μοναχός, πέρασε αρκετά χρόνια σε μια δοκιμασία για αρκετούς μήνες, το δούλεψε μέσα του. Απ' τη μια μεριά έχει τα θέλγητρα του κόσμου, απ' την άλλη έχει την πρόκληση του Θεού, αποφασίζει να απορρίψει τον κόσμο και τους γονείς του, τα συναισθήματά του, την επίγεια προοπτική του και να ξεκλειδώσει την πόρτα της ουράνιας, του ουράνιου μέλλοντός του. Είναι πολύ μεγάλη στιγμή. Είναι πολύ βαριά στιγμή. Απ' τη μια στο ζυγό βάζει όλον τον κόσμο και τις φυσικές κινήσεις του, στον άλλο ζυγό βάζει τον πόθο όπως τον περιγράψαμε χθες. Της Βασιλείας του Θεού. Ο πρώτος φαίνεται, πιάνεται, χειροκροτείται, το κάνουν όλοι. Θα μπορούσε να είναι καταπληκτικός, να βγάλει λεφτά, να γίνει σπουδαίος. Στο δεύτερο μηδενίζεται. Μηδενίζεται για αυτή τη ζωή. Και λέει ναι στον μηδενισμό των επούσιων. Και πηγαίνει για να ζήσει έτσι. Μιλάω για καλό μοναχό. Όταν γίνεται λοιπόν η κουρά του, τον υποδέχεται η αδελφότητα στην οποία θα ενταχθεί. Υπάρχει μια κατανοητική ακολουθία και στέκεται μπροστά, δεν ξέρω αν έχετε τύχει κάποιοι από εσάς, ο εφημέριος ή ο ηγούμενος και του θέτει ερωτήματα. Είσαι αποφασισμένος να κάνεις το ένα και το άλλο και να πονέσεις και να θυσιαστείς και το σκέφτηκες, το ξανασκέφτηκες, κρατάει περίπου 3/4. Δώσ' μου το ψαρίδι για να σου κόψω τα μαλλιά, του το δίνει και του το επιστρέφει. Και απαντά αυτός, ναι, του Θεού συνεργούντος τι μία πάντα. Μια φοβερή στιγμή και μεγάλη. Εκείνη τη στιγμή καταραίει σε αυτό το σκηνικό όλη η ματαιότητα του κόσμου και αναδύεται η πραγματικότητα της πνευματικής ζωής. Πώς θα έπρεπε να είναι αυτό το πράγμα. Θα έπρεπε να είναι πολύ καταληκτικό.
να έχει πολύ δηλαδή στροφή προς τα μέσα. Πηγαίνεις λοιπόν σε ένα μοναστήρι και βλέπεις να έχουν προσκαλέσει όλο το σόι, όλους τους φίλους, να γίνεται μια εκδήλωση πανηγυρικού τύπου με την αρνητική έννοια. Είναι ελαφρύ πράγμα. Κάθεται, μου έχει τύχει, να διαβάζει ο ιερέας, ο επίσκοπος, ο οποίος είναι την ακολουθία της κουράς και βλέπει από απέναντί του δυο μοναχούς με κάμερες να βιντεοσκοπούν. Βλέπει πάνω από 50 χέρια με κινητά τηλέφωνα και μετά να αναβοσβήνουν τα φλάς. Να αποτυπώσουν τι και γιατί. Και να υπάρχει μια κατάσταση ανεβασμένη στις καρέκλες, στα στασίδια. Δεν το κατάλαβε. Γιατί αυτό το πράγμα. Είναι αρκετά πάνω από το όριο. Έχει πολλή υπερβολή. Και στο τέλος βγαίνουμε, φεύγουμε και σαν να μην συνέβη τίποτα. Απλώς, πολύ ωραίος έχει γίνει με το άσο τώρα. Σου πάει. Ένα σου κάνει μια φωτογραφία, κράτα το κερί και το κοκοσχήνι. Είναι κοσμικό. Είναι κοσμικό. Δίνει πολύ ρηχή παρηγοριά. Δεν υπογραμμίζει καθόλου το μυστήριο εκείνης της στιγμής. Ας φύγουμε από την κουρά και να πάμε στο γάμο. Αυτό είναι το δικό μας. Ο γάμος. Ωραίο πράγμα. Παντρεύονται τα παιδιά, δεν λέμε με ποιες προϋποθέσεις, πλέον σήμερα φτάνουν στο γάμο δύο παιδιά. Όπου πρέπει ο ένας να πάρει το ρίσκο που στηρίζεται στην επιπόλαια και βιαστική πιθανότατα γνωριμία με τον άλλον για να συμπορευτούν για πάντα και αν ο Θεός τους δώσει παιδιά να μεγαλώσουν και αυτά τα παιδιά μέσα από δοκιμασίες, από αρρώστιες, από ενδεχόμενες απορρίψεις, από όλα τα άλλα. Χαρά και λύπη μπερδεμένα μαζί. Και το ξέρουν πολύ καλά. Και την παίρνουν την απόφαση. Και έρχεται η Εκκλησία και τους προετοιμάζει. Και τους λέει, ακούστε παιδιά, αυτό που κάνετε είναι πολύ ωραίο πράγμα. Φτάνετε να ολοκληρώσετε τη ζωή σας, να την ενώσετε. Και να μην δημιουργήσετε μείγμα που μετά ξαναχωρίζει. Χημική ένωση που δεν αλλάζει. Δεν επιστρέφεται στο πριν. Προχωρήστε. Και επειδή αυτό το πράγμα είναι μεγάλο, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο. Γιατί τώρα θα ανακαλύψετε σιγά σιγά τα κρυμμένα ελαττώματα ο ένας του άλλου. Και θα σας είναι πολύ βαρύ να τον αγαπήσετε τον άλλον. Όχι ξεγελασμένοι από τις αρετές του, αλλά προσγειωμένη στην πραγματικότητα των ελαττωμάτων του, θέλω να σας κάνω αυτή τη μεγάλη ευλογία να ενωθείτε μαζί και να βάλετε σαν συγκολητική ουσία σας για τον Χριστό. Αυτός θα σας βοηθήσει να συμπορευτείτε έστω και διαφορετικοί όντες και αντίθετοι και με τα προβληματάκια σας, αλλά με τον κοινό στόχο της πορείας σας προς τον Θεό. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Είναι δύσκολο και μεγάλο, πέραν του κοινωνικού του χαρακτήρος. Γι' αυτό το κοινωνικό γεγονός της συμβιώσεως το κάνει από πολιτικό μυστήριο η Εκκλησία. Δεν το κάνει για να κάνει οτιδήποτε άλλο. Φτιάχνει λοιπόν και ένα ωραίο το λειτουργικό. Σεβασμιότατε, μας κάνετε εσείς το γάμο. Χριστιανικές οικογένειες με πνευματικούς γεροντάδες από το Άγιο Όρος με 3 μέτρα γενιάδες και μουστάκια με 200 χιλιόμετρα. Πηγαίνουμε λοιπόν να κάνω εγώ το γάμο. Τους βλέπω, τους ξέρω. Έρχονται στην Εκκλησία, ευλογείται ο Κύριος Κομποσχήνια. Μάλιστα. Πάμε να κάνω τον χριστιανικό γάμο. Σε μια πολύ μεγάλη Εκκλησία. Γεμάτο, τίνκα. Α, οι χριστιανοί. Λαβείς, σαν εμάς. Κοιτάω το θέαμα. Την ύφη κάπου την ήξερα, αλλά έχει μια παραμορφωμένη φυσιογνωμία. Μου ήρθε με άλλη φάτσα. Δεν είναι κανονική. Έπρεπε να αλλάξει. Να αλλάξει. Και επειδή τα χριστιανοί δεν τα έκανε υπερβολικά στα χρώματα και στα δεν ξέρω εγώ τι, αλλά τα έκανε κάπως που ήταν λιώτικοι. Το κοιτάω τον καημένο τον γαμπρό και σε περιμένει. Πήγαμε λοιπόν, τι μας περιμένει ως εκκλησία. Κάνουμε λοιπόν, βλέπω να είναι ντυμένοι. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
χρήσιμα το εκκλησιαστικό. Χαιρότανε. Λέω σε κάποιον, γιατί είναι έτσι, μα είναι γάμος. Εκεί πέρα είναι γάμος, γιατί πρέπει να είναι αλλιώτικο. Φτάνουμε στη στιγμή του χορού του Ισαΐα. Ανεβήκανε πάνω στις καρέκλες, στα στασίδια και πετούσανε τα ρίζια. Δεν έχω ξαναδεί τόση εκτόνωση καταπιεσμένου συναισθήματος με τέτοια υπερβολή. Να πέφτουν τα ρίζια έτσι, να μπορώ και να φύγω. Οι δρομένοι καλοκαίρι, οι νύφοι, να έχουν κολλήσει, να έχουν ρίζια στα μαλλιά, να μην μπορούν να την καθαρίσουν. Αυτό ήταν το μυστήριο του γάμου. Το είπα λίγο περιγραφικά και συγχωρέστε με το θεατρινίστικο, αλλά όμως κάπως έτσι γίνεται. Έτσι. Δεν ξέρω, εγώ σας μιλάω για ελληνικά, αν σας αρέσουν και δεν τάχετε να τα πάρετε. Σας τα εξαγάγουμε. Δεν είναι αυτός ο γάμος καλός. Πάλι για τους γάμους. Στην Ελλάδα καθιερώθηκε. Γάμοι τα Σάββατα, μνημόσυνα τις Κυριακές. Διότι το κριτήριο είναι αυτοί που θα έρθουν να μπορούν μετά να φύγουν ή να ξενυχτήσουν το βράδυ. Η Εκκλησία έχει μνημόσυνα τα Σάββατα, όπως το ξέρετε, όλες οι ακολουθίες είναι για τους κεκοιμημένους. Το Σάββατο είναι για τους κεκοιμημένους. Και την Κυριακή έχουμε την Ανάσταση και ο γάμος είναι μια τέτοια χαρά. Αλλοιώθηκε όλο με κοσμικό κριτήριο. Έχει μια πρακτική δικαιολογία που την κατανοούμε και στα μνημόσυνα. Εργαζόμαστε τώρα, δεν έχουμε το πενθήμερο της εργασίας. Όχι, τώρα έχουμε το πενθήμερο. Παλιά είχαμε το εξαήμερο. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε το Σάββατο, θέλουμε να ξεκουραστούμε. Κάνουμε το μνημόσυνο την Κυριακή. Το θέλουν και οι παπάδες για εις πρακτικούς λόγους. Βολεύει. Διότι έτσι έρχεται ο κόσμος, σε βαθμό τελάτη έχουμε και μνημόσυνα. Γελάνε και τα αυτιά του γιατί θα γίνει στο μπαντέρι. Αυτό όλο είναι αλλίωση του φρονήματος. Είναι από μυστηριοποίηση, από γύμνωση του μυστηρίου, από τον μυστηριακό του χαρακτήρα. Όσες δικαιολογίες και αν έχουμε, ό,τι ο ναός έχει ανάγκες, ό,τι εμείς δεν μπορούμε, θα βρούμε και υπάρχουν. Θυσιάσαμε όμως την ανάγκη, την πνευματική έκφραση και το χάσαμε. Το ίδιο γίνεται, δεν ξέρω πάλι εδώ τι γίνεται με τα θέματα των λιτανιών, των αγιασμών, οι πίτες. Εγώ κουράστηκα να κόβω πίτες. Ένα σύλλογος, ο άλλος σύλλογος, κόβω με την πίτα, σε ποιον έτυχε το φλουρί, τα ευλογήσαμε μετά, δεν ξέρω τι έγιναν αυτά όλα. Αν το ευλογούμε κάτι ή αν κάνουμε αγιασμό για κάποιο λόγο, αυτόν τον αγιασμό πρέπει κάπου να τον ρίξουμε. Και για κάποιο λόγο τον κάναμε. Και πρέπει να ραντιστούμε. Αν δεν θέλουμε, δεν τον κάνουμε. Ούτε στη Βουλή, ούτε στα σχολεία, ούτε πουθενά. Δεν είναι έθιμο που εκφράζεται ως κεκτημένο δικαίωμα της Εκκλησίας που πρέπει να διατηρηθεί. Ή είναι κάτι που είναι πολύ ευλογημένο. Κάνουμε αγιασμό και θα πιω τον, θα κάνω το σταυρό μου και θα πιω τον αγιασμό και θα πω Θεέ μου, συμπλήρωσε τα δικά μου ελλείμματα. Αυτό μάλιστα να το κάνουμε. Έτσι λοιπόν αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει η εκκοσμίκευση. Μπήκε η εκκοσμίκευση στα άμφια, στην πολυτέλειά μας. Γενικά την λατρευτική, το λέω για τους ιερείς. Μπορεί να υπάρχει αισθητική χωρίς να υπάρχει χλιδάτη πρόκληση της εξωτερικής μας αμφιέσεως η οποία δήθεν δείχνει τη δόξα του Θεού. Λέμε κάτι τέτοια επιχειρήματα. Όχι, δεν τη δείχνει τη δόξα του Θεού. Η δική μας ματαιοδοξία δείχνει τη δική μας κενότητα. Μπορούμε να έχουμε. Θα πείτε τώρα σε εμάς, τα λες, δεν κοιτάς εσείς. Τα γράφει αυτά, θα το πω όμως. Οι επίσκοποι πως είστε ντυμένοι. Το κοιτώ. Είναι ωραίο πράγμα και μεγάλη αρχοντιά η λιτότητα. Η ομορφιά δεν θέλει υπερβολή. Θέλει ισορροπία και αρμονία. Σήμερα λοιπόν, επειδή δεν γεννιούνται στο χέρι, το βάζεις στο κομπιούτερ σε ένα μηχάνημα, η ιερά μονή τάδε σε φτιάχνει
λουλουδάτο και κλαράτο και δεν ξέρω εγώ τι, με οτιδήποτε, και εμφανίζεσαι σαν αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Και δεν έχεις μονομία, έχεις καμιά δεκαπενταριά. Δεν χρειάζεται. Είναι υπερβολή αυτό το πράγμα. Είναι υπερβολή. Αυτή είναι εκοσμήτευση. Θα μπω σε ένα άλλο θέμα που νομίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον και στο οποίο επειδή με προκάλεσαν πριν από μερικούς μήνες τη σύναξη των νέων που κάνω τα παιδιά και νομίζω ότι αρκετούς από εμάς απασχολεί, κάθισα μετά και έτσι, επειδή κυρίως εμείς κάνουμε ως εξής, μου στέλνουν μηνύματα μέσω του, με ηλεκτρονικό τρόπο και παίρνω εγώ τα μηνύματα και γίνεται μετά μια συζήτηση, συμφωνούν, διαφωνούν και γίνεται ένα τέτοιο πράγμα. Είναι για το θέμα της γλώσσας, της λατρευτικής γλώσσας. Πηγαίνουμε στην εκκλησία και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Μας φεύγουν από πάνω. Αισθανόμαστε την ανάγκη κάτι να καταλάβουμε. Απ' την άλλη, η πρόταση των μεταφράσεων στη Δημοτική μας κάπως μας διευκολύνει μεν, αλλά κάπως δεν μας κάθεται καλά. Θα ήθελα λοιπόν σκέψεις που κάθισα και έγραψα, τα είχα έτοιμα, να σας τη διαβάσω είναι λίγο, που κάπως προσπαθούν αυτό το θέμα να το βάλουν σε μια προοπτική για το εάν και κατά πόσον θα πρέπει να λαχταράμε μια τέτοια αλλίωση, ή θα πρέπει να γίνει ή θα πρέπει κάτι άλλο να κάνουμε. Όλες οι σκέψεις και όλες αυτές οι πλευρές που καλοπροαίρετα ακούγονται έχουν τη λογική τους και έχουν το δίκαιο τους. Η Εκκλησία δεν έχει καμία δυσκολία με τη μετάφραση των κειμένων της, ακόμα και των αγιογραφικών. Απόδειξη ότι η Αγία Γραφή είναι το περισσότερο μεταφρασμένο βιβλίο από οποιοδήποτε άλλο, σε περισσότερες από 1500 γλώσσες. Η ίδια δε η Εκκλησία χρησιμοποιεί στις ακολουθίες της τη μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης των Εβδομήκοντα. Το αρχικό κείμενο ήταν το μασορετικό λεγόμενο κείμενο, ήταν στα αρχαία εβραϊκά. Το ενδιαφέρον της Εκκλησίας, προκειμένου να καταστήσει κατανοητό το μήνυμά της, φαίνεται ξεκάθαρα μέσα στην ιεραποστολική της παράδοση, όπου οι ιεραπόστολοι πήγαιναν και μάθαιναν την τοπική διάλεκτο και έκαναν τις πρώτες μεταφράσεις. Κλασικό παράδειγμα οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος, όπως και ο Παΐσιος Βελιτσκόφσκι. Άλλο θέμα. Στο γεγονός της Πεντηκοστής βλέπουμε το Άγιο Πνεύμα εδίδου της Αποστόλης λαλήν εταίρες γλώσσες. Το δε πλήθος οίκων εις έκαστος τη ιδία διαλέκτου. Αυτό εκτός από το ότι αποτελεί σημείο, είναι και ένδειξη του ότι ο Λόγος του Θεού προσφέρεται ταπεινά στη διάλεκτο κατανόηση του καθενός. Άρα στη φύση της η δυνατότητα μεταφράσεως του δεν έχει κάτι το αρνητικό. Τέταρτον, η εμπειρία από την άλλη πλευρά δείχνει το εκκλησιαστικό σώμα, ενώ επιζητεί την κατανόηση των ιερών κειμένων, γενικά δεν είναι πρόθυμο στη μετάφραση της λατρευτικής του γλώσσας. Σε τόπους και λαούς που δεν υπήρχε προηγουμένως παράδοση, ήταν αυτονόητη μια αρχική μετάφραση, ώστε να μπορέσουν στη γλώσσα τους να λατρεύσουν τον Θεό. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι όλοι σχεδόν κράτησαν την αρχική τους γλώσσα, παραδείγματος χάρη τα σλαβωνικά ή τα σεξπηριανά αγγλικά, και όπου προτάθηκαν προσαρμογές, τα εκκλησιαστικά σώματα φάνηκαν απρόθυμα να τις δεχθούν. Ακόμη και στη ρωμαιοκαθολική λατρευτική παράδοση, η κατάργηση της λατινικής γλώσσας που επέβαλε η Δεύτερη Βατικάνη Σύνοδος τελικά μάλλον περιέπλεξε τα πράγματα παρά απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ήδη είναι σε τέτοια παρακμή η όλη επικοινωνία της Καθολικής Εκκλησίας με τον νεανικό κόσμο, που γι' αυτόν έγινε η αλλαγή, που σήμερα νομίζω αυτό αποτελεί και την απάντηση. Πέμπτο, το πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα και εδώ στην Κύπρο έχει μία μοναδικότητα. Τούτο διότι και η Αγία Γραφή και τα λειτουργικά κείμενα, αλλά και τα πατερικά, σχεδόν τα πάντα στην Εκκλησία, πρωτογράφτηκαν στην ελληνική γλώσσα. Για αιώνες η λειτουργική γλώσσα ήταν η γνωστή ελληνιστική. Αυτή πέρασε στη θεολογία, στη λαογραφία, σε παροιμίες κτλ.
Κατά συνέπεια υπάρχει μια μεγάλη και ζωντανή μερίδα πιστών, η οποία αδυνατεί να απαρνηθεί τη μητρική λειτουργική της διάλεκτο, να την αντικαταστήσει με μια άλλη σαφώς κατώτερη και να προσαρμοστεί σε δεδομένα που τα θεωρεί ως εκφραστικά εκοσμίκευσης και δηλωτικά πνευματικής υποβάθμισης. Έκτον, εκτός τούτου, η νεοελληνική διάλεκτος δεν είναι άλλη γλώσσα από την αρχαία ελληνική, αλλά μία αρκετά φτωχότερη εξέλιξή της. Αυτό σημαίνει ότι πρώτον, η αναγκαιότητα της μεταφράσεως είναι μικρότερη, επειδή όλοι κάτι καταλαβαίνουμε, ίσως όχι όλα, πάντως κάτι, και έπειτα και επίσης αρκετά εύκολα μπορούμε να μάθουμε τη λειτουργική εκκλησιαστική γλώσσα, πράγμα που θα ήταν εντελώς αδύνατο αν ήταν ξένη η γλώσσα. Και κατά δεύτερο λόγο, η μετάφραση στην νεοελληνική είναι καταδικασμένη σε υποβάθμιση και αισθητική και ουσιαστική του αρχικού κειμένου. Έβδομον, η θεία λατρεία σε όλες τις τις μορφές δεν επετέλεσε μέσω προσέλκυσης πιστών, ούτε μέσω κατήχησης του πιστού λαού. Τούτο φαίνεται από το ότι οι κατηχούμενοι σε κάποιο σημείο αποχωρούσαν. Μέσα κατήχησης αποτελούσαν η διδασκαλία, η κατήχηση, το κήρυγμα, τα οποία η Εκκλησία πρόσφερε πάντοτε σε απλή, κατανοητή γλώσσα. Ενώ η διδασκαλία απευθύνεται στο νου, προκειμένου να καταστήσει την αλήθεια κατανοητή, η λατρεία απευθύνεται στην καρδιά και στον χώρο της φανερώνει το που μας λένε την άκτιστη χάρη του Θεού. Όταν ακούς ένα κήρυγμα ή μια διδασκαλία πρέπει να κατανοείς. Τώρα εγώ που μιλώ πρέπει να καταλάβετε τι λέω. Όταν λατρεύεις πρέπει να προσεύχεσαι. Ίσως και μονολόγιστα, όπως λέγαμε χθες, καλείσαι να ζεις την παρουσία του Θεού. Η κατανόηση δεν προσφέρει παρά ελάχιστα στη λατρεία. 8. Βλέπουμε ότι μετά την Ανάστασή Του, ο Κύριος εμφανίζεται εν εταίρα μορφή. Εισέρχεται των θυρών και κλεισμένων. Εξέρχεται σφραγισμένων του τάφου. Γίνεται άφαντος καθώς ευλογεί. Μη απτόμενος καθώς προσεγγίζεται. Διϊστάμενος και αναφερόμενος των ουρανών κατά την ανάληψη. Ομιλών εταίρες γλώσσες κατά την Πεντηκοστή. Το μυστήριό του είναι απόρριτο και απρόσιτο, ξένον. Δεν γίνεται ευκολότερος στην προσέγγιση, πλησιέστερος, αλλά μάλλον έτερος. Απαιτεί κίνηση και από τον αποδέκτη της παρουσίας του. Αυτό σημαίνει ότι και ο λόγος του Θεού είναι έτερος και η διάλεκτος κοινωνίας μαζί του διατηρεί τον χαρακτήρα της ετερότητας. Ένοντον. Υπό την έννοια αυτή, το γεγονός ότι οι νέες εκκλησίες, παραδείγματος χάρη της Ρουμανίας, έχουν πληρέστερη κατανόηση των λεγόμενων και μαθαίνουν να λατρεύουν κατανοώντας, μπορεί να είναι και μειονέκτημα που να περιορίζει τη μυστηριακή βίωση των τελεσίων λεγόμενων. Η γλώσσα που ούτως ή άλλως αδυνατεί να εκφράσει το απόρριτο μυστήριο, με το να είναι ιεροπρεπέστερη και ενδεχομένως απόμακρη, μπορεί να γίνεται εκφραστικότερη του μυστηρίου. Αυτό συμβαίνει με την γλώσσα των Αγίων Υμνογράφων. 10. Η εποχή μας απαιτεί τη θέα των τεκτενωμένων. Θέλουμε να τα βλέπουμε. Την κατανόηση των τελεσιρουγουμένων. Θέλουμε να τα καταλαβαίνουμε. Την ψηλάφιση του απροσίτου. Τελικά όμως μάλλον απέχει και από τη βίωση του μυστηρίου. Η παρουσία υψηλού εικονοστασίου, η αλλοιωμένη έκφραση των μορφών και των στοιχείων της εικονογραφίας, όπως είπαμε προηγουμένως, η μυστική ανάγνωση κάποιων προσευχών από τον ιερέα, ο κατανεκτικός και συσταλτικός των αισθήσεων φωτισμός, χαμηλός φωτισμός, η ασυνήθιση υπερβολή της λειτουργικής μεγαλοπρέπειας, το χαρακτηριστικό ιδίωμα της λειτουργικής γλώσσας, όλα μαζί συνθέτουν την εικόνα του άλλου κόσμου. Την ετερότητα της Βασιλείας του Θεού, το νούκερ του κόσμου του, το χαρακτήρα της. Αν είχαμε ναούς που ομοίαζαν με κοσμικές κατασκευές, αν το Ιερό Βήμα δεν ήταν άβατο, αν η μουσική ήταν σύγχρονη, προσαρμοζόμενη και παρέπεμπε στην καθημερινότητα, αν οι παραστάσεις ήταν φυσικές τύπου αναγεννησιακού, τότε η Θεία Λατρεία θα αποτελούσε καλή απεικόνιση αυτού του κόσμου, που οράτε, γνωρίζετε και κατανοείτε. Αυτό κατάφερε η Δύση.
να εξανθρωπίσει τον Θεό. Αυτό αποφεύγει συνειδητά η Ορθόδοξη Ανατολή. Αυτή επιδιώκει δημιουργώντας την υποψία του άλλου κόσμου να θεώσει τον άνθρωπο, να τον εισαγάγει στο μυστήριο και να τον αναγάγει στην πραγματικότητα του Θεού. Ενδέκατο, αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία πρέπει να υπογραμμίσει το μη κατανοητό στοιχείο του Θεού περισσότερο από το κατανοητό. Χωρίς να παραμελήσει το δεύτερο, η Εκκλησία στοχεύει να δώσει πνευματική έκφραση στον πιστό μέσα από την αίσθηση του απροσίτου και όχι μέσα από την αντίληψη του κατανοητού. Ίσως όλη αυτή η συζήτηση θα μπορούσε πρώτον να μας βοηθήσει ως Εκκλησία να εξαπλουστεύσουμε το λόγο μας, να γίνει η Εκκλησία λίγο πιο κατανοητή στη διδασκαλία της, πιο κατηχητική, πιο διδακτική, πιο κηρυγματική. Δεύτερον, να υπογραμμίσει το ενδιαφέρον για τον διψώντα και αναζητούντα λαό μέσα από την αγάπη, την απλότητα, την καθαρότητα και τη σαφήνεια του λόγου και της ζωής της. Εμείς ως Εκκλησία γενικότερα είμαστε λίγο απόμακροι από τα νέα παιδιά, δεν τα καταλαβαίνουμε. Δεν είναι μόνο η γλώσσα ως γλώσσα, αλλά η γλώσσα ως νοοτροπία. Τρίτον, να δοθεί έμφαση στο επεξηγηματικό, λειτουργικό ή ερμηνευτικό κήρυγμα. Θα μπορούσε δηλαδή, λέει μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, στο σημείο αυτό ο προεστός λένε οι φυλάδες την ουθεσία ποιείται. Να βγει και να εξηγήσει με απλά λόγια αυτό το οποίο ακούστηκε ως ανάγνωσμα ή αυτό που εμείς κάναμε χθες και σήμερα, υποθέτω ότι θα κάνετε και στις άλλες μέρες, είναι μια παιδεία λειτουργική. Να δούμε τι είναι η λατρεία και κάπως να το καταλάβουμε αυτό για να μπορέσουμε να μοιηθούμε στο μυστήριο. Θα μπορούσε ακόμη η Εκκλησία να γίνει πιο ελαστική, εκφράζοντας σε ιεροπρεπή κατανοητή γλώσσα τις ακολουθίες της που είναι κάπως πιο κοινωνικού χαρακτήρα, όπως αυτές της βαπτίσεως, του γάμου, του ευχελαίου, της κηδείας, του μνημοσύνου, του αγιασμού και της ευχές του ευχολογίου. Όχι σε μια μαλλιαρή δημοτική, αλλά σε μια γλώσσα η οποία να κρατάει αρχαία στοιχεία που διατηρούν το καλό απόμακρο στοιχείο της ιεροπρεπίας και ταυτόχρονα να μπορεί να διευκολύνεται με ορισμένους όρους. Αλλά και πάλι αυτό από μόνο του δεν θα βοηθούσε. Ας πούμε, λέμε στην Εκκλησία, πρόσχομεν την Αγίαν αναφορά εν ειρήνη προσφέρει. Ωραία. Ας προσέξουμε την Αγία Αναφορά με ειρήνη να προσφέρουμε. Τι θα πει αναφορά? Άρα δεν είναι μόνο θέμα γραμματικό. Πρέπει να αναλύσουμε τι θα πει αναφορά. Είναι θέμα διδακτικό. Αναλύοντας τι θα πει αναφορά, σας λέμε και τι θα πει πρόσχομαι. Να προσέξουμε. Θα μπορούσε επίσης, διατηρώντας ως κεντρικό λειτουργικό χαρακτήρα και διάλεκτο αυτήν που ως τώρα έχει, να δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό λειτουργικό πρόγραμμα που να ερμηνεύει το ήθος, το πνεύμα και το βάθος της διδασκαλίας της σε νεότερα άτομα που στερούνται ανάλογης παιδείας. Με κανένα όμως τρόπος δεν θα έπρεπε να έχει διπλές ακολουθίες σε αρχαία και δημοτική στο ίδιο πίμνιο. Προκειμένου αφενός με να μην διασπάσει με τον τρόπο αυτόν την ενότητά του, αφετέρου δεν να μην υποβαθμίσει τον μυστηριακό, μυστικό και αποφατικό χαρακτήρα της σχέσης με τον Θεό στην προσπάθεια της λειτουργικής αναγέννησής της. Θα σας πω και κάτι που θέλω να το προσέξετε. Η στάση μας ενώπιον του Θεού ως πιστών και ως Εκκλησίας είναι στάση συντριβής, ταπεινώσεως και συστολής. Ο Θεός, ο Χριστός, αποκαλεί τους μαθητές του φίλους. Αυτοί όμως ποτέ δεν διανοούνται να τον αποκαλέσουν φίλο. Ο Κύριος κενώνει διαρκώς τον εαυτό του στην ιστορία του. Εμείς όμως ποτέ δεν τολμούμε να ζητήσουμε την κένωσή του. Ο Θεός δίνει σημεία, δηλαδή δεν λέμε «Θεέ μου, έλα και σταυρό σου για μας». Αυτός το κάνει και εμείς ταπεινωνόμαστε. Δεν το ζητούμε πουθενά. Ποτέ δεν θα μπορούσαμε να διανοηθούμε να ζητήσουμε τέτοιο άδειασμα από τον Θεό. Ο Θεός δίνει σημεία και κάνει θαύματα. Εμείς όμως ποτέ δεν ζητούμε σημεία και θαύματα.
ζητάμε. Κάνε ένα θαύμα για μένα. Σου το κάνω όταν δεν μπορώ να μην το κάνω. Εμείς δεν ζητούμε, ζητούμε την παρουσία Του. Δεν θέλουμε να παχύνεται εμφανιζόμενος και αποκαλυπτόμενος, αλλά να δοξάζεται αέναος κρυπτόμενος. Όταν εμείς ζητούμε την εμφάνιση του Θεού, τότε Τον ξοδεύουμε. Όταν Αυτός εμφανίζεται από μόνος Του, τότε δοξάζεται. Θα ήταν δυνατόν ποτέ να Του ζητήσουμε, όπως είπε προηγουμένως, να σταυρωθεί? Θα ήταν δυνατόν να Του ζητήσουμε να σαρκωθεί, να κενωθεί? Εμείς δεν τολμούμε να Το ζητήσουμε. Αυτός όμως το κάνει εν τη σοφία της αγάπης Του. Λέει ο Κύριος, η γενεά αυτή σημείον ζητεί και σημείον ουδοφίσεται αυτή, ημί το σημείον Ιωνά. Υπό την έννοια αυτή δεν ζητούμε ούτε να Τον κατανοούμε, διότι και τότε θα ξεγελαστούμε. Συνεπώς για την Εκκλησία η κατανόηση του Θεού δεν είναι δικαίωμα και εκδίκηση, αλλά μυστήριο και αποκάλυψη. Νομίζω όμως ότι πέρασε η ώρα και θα ήθελα εδώ να σταματήσω για να κάνουμε τη συζήτησή μας. Δεν ήμουνα χτες, δεν ξέρω τι είχατε πει. Θα μείνω στο θέμα της γλώσσας. Έχετε μιλήσει πολύ ωραία και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήσατε. Θα έλεγα όμως ότι η Εκκλησία εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να αποφασίζει για τον λαό, χωρίς τον λαό και ερήμην του λαού. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που θέλω να σχολιάσω. Το δεύτερο είναι ότι είχα κάνει μια φορά λειτουργία στο Λύκειο της Ενορίας μου και αποπειράθηκα σε μία αίθουσα που ήταν γύρω στους 800 μαθητές και κάναμε τη λειτουργία στο χώρο του σχολείου. Δεν ξέρω αν αυτό θα σκανδαλίσει, αλλά εγώ το κάνω και θα το κάνω γιατί μου αρέσει προσωπικά, να σας πω την αλήθεια. Το κάνετε γιατί σας αρέσει ή γιατί έχετε ευλογία από κάπου? Βέβαια, ξυπακούεται. Είναι πιο σημαντικό το δεύτερο από το πρώτο, βέβαια. Και μου είπαν ότι μην το ρισκάρετε, πάτερ, γιατί θα γίνει χαμός με τους μαθητές. Ποιοι σας το είπαν αυτό? Οι συνάδελφοι καθηγητές, ήμουν εκπαιδευτικός τότε. Έπρεπε να σας το πει αυτό, αν θα σας το έλεγε αυτός που σας έδωσε την ευλογία. Αυτός που μου έδωσε κάνει ό,τι θες, μου λέει, και είναι ευλογημένο. Α, έτσι. Λοιπόν, έτσι μου λένε. Κάναμε λοιπόν λειτουργία και διάβασα κάποιες ευχές του αξιονεστή και κάποιες άλλες ευχές λειτουργίας σε μια πολύ ωραία μετάφραση και σας λέω πραγματικά ότι στο τέλος ρώτησα τους μαθητές και από όλους σχεδόν τους μαθητές που πάτε ευχαριστούμε γιατί καταλάβαμε και η πλειοψηφία των συναδέλφων μου είπαν μην το ξανακάνουμε γιατί σκανταλιστήκαμε και τους είπα γιατί έχετε πρόβλημα. Και το τρίτο που ήθελα να δείξω, συγγνώμη πολύ λόγο, πιστεύετε ότι η Εκκλησία έχει την τόλμη όντως να κατέβει προς τον λαό? Το πιστεύετε αυτό? Δεν ξέρω αν την έχει ή δεν την έχει, αλλά θα έπρεπε να την έχει. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά θα έπρεπε να έχει και μια μεγαλύτερη τόλμη να ανέβει προς τον Θεό. Αναντήρητα, αυτό όλο αποτελεί μια ένδειξη. Αλλά το μεγάλο ερώτημα, στο οποίο δεν ξέρω εάν και κατά πόσον μια εκκλησία που δεν κατεβαίνει προς το λαό, αν όντως δεν κατεβαίνει, και αυτό εξαρτάται, υπάρχουν, εγώ γνωρίζω ανθρώπους που έχουν κατεβεί πολύ βαθιά στο λαό και με πολύ καλό τρόπο. Όχι με κοσμικευμένο τρόπο, δηλαδή για να μείνουν κάτω με τον λαό, αλλά για να συναναβούν με τον λαό. Και είναι πολύ ευλογημένο έτσι όταν γίνεται, όπως το είπατε. Αλλά υπάρχει και η άλλη εμπειρία, ότι σας ευχαριστούμε πάλι που το καταλάβαμε, αλλά στην Εκκλησία δεν πάμε. Ούτε στην δική σας Εκκλησία, αν το κάνατε στη Δημοτική. Δεν λέω σε εσάς προσωπικά, σε κάποιον που το κάνει. Το ερώτημα του πάω στην Εκκλησία, καταρχάς ο στόχος μας δεν είναι να έρθουν άνθρωποι στην Εκκλησία. Ο στόχος μας είναι να έρθουν όσοι έρχονται να ανεβούν προς τα πάνω. Αν δηλαδή έρθουν και τους ανεβάσει, αυτό το πράγμα είναι άγιο. Να κάνουμε όχι δημοτική, και εγώ δεν ξέρω τι, αλλά να έρθουν και να ανεβούν.
Και ας είναι πολύ ή λίγοι, δεν μας ενδιαφέρει το νούμερο. Γιατί και εγώ λένε πολλές φορές ότι να κάνουμε κάτι, ένα, ας πούμε, το πρόβλημα που έχουμε εμείς στην Ελλάδα με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Να κάνουμε ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα για να ανεβάσουμε την ακροαματικότητα. Οπότε κάνει ένα κοσμικό ενδεχομένως πρόγραμμα και ανεβάζεται. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Το να φτιάξω κάτι για να μαζευτούν πολλοί και να γεμίσει μια αίθουσα και να αισθάνομαι ότι εγώ έχω απήχηση ως λόγος, δεν είναι ο σκοπός. Απ' την άλλη μεριά, το να πω ας προσπαθήσουν όπως θέλει θα έρθει, είναι πολύ μεγάλο ιεραποστολικό λάθος και λάθος μαρτυρίας. Σαφώς η Εκκλησία θα έπρεπε να κατεβεί στο λαό, να τον αγκαλιάσει το λαό. Και η Εκκλησία η δική μας γενικά στο ήθος της είναι τέτοια. Είναι ζωή, είναι Εκκλησία που έχει σχέση με το λαό. Τώρα το αν εμείς δεν ακούμε ή οτιδήποτε, δεν το καταλαβαίνω. Εγώ ας πούμε πήγα στο Μουσικό Λύκειο Παλίνης. Τα παιδιά είναι κοσμικά παιδιά. Μαθαίνουν όλα τα είδη μουσικής. Και μαθαίνουν και βυζαντινή μουσική και παραδοσιακή. Τους έκανε κάποια μια συνάντηση και τους κάλεσα μετά να έρθουν να μου πούνε τραγούδια κάλαντα στη Μητρόπολη. Ήρθανε λοιπόν και μου είπαν διαφόρων ειδών κάλαντα και με τα κλαρίνα και με τα τέτοια μου είπαν διάφορα τραγούδια. Στο τέλος λοιπόν τους λέω ακούστε παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι όλα αυτά τα είπατε για να με ευχαριστήσετε. Σου λέει, δεσπότης είναι, θα θέλει να ακούσει κανένα τροπάριο, κανένα κάλαντο, κανένα τέτοιο. Και μπράβο σας που το κάνετε. Θέλω τώρα λίγο να σας παρακαλέσω να μου πείτε κανένα δύο δικά σας τραγούδια. Για να εκφραστείτε εσείς μέσα από αυτά. Τι λέει αυτός. Λέει δηλαδή, ένα λόγο, ξέρω εγώ, πώς το λένε αυτό της Παπαρίζου, το δεν ξέρω. Γιατί. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Λέω, δεν θέλετε να εκφραστείτε. Θέλω να σας δω, ρε παιδιά, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Μου λέει, εκφραστήκαμε ήδη. Καθίσαμε λοιπόν και κάναμε μια συζήτηση. Είναι αλήθεια ότι εκφράζεται ένα κομμάτι κάποιου εαυτού με αυτούς τους τρόπους που μαθαίνουν τα παιδιά. Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει και μια ανάγκη έκφρασης ενός άλλου εαυτού που δεν τον ξέρουν πολύ και που όταν υπάρχει μια καλή παιδεία, αυτός μπορεί να βγει στην επιφάνεια. Θα μπορούσε λοιπόν, όντως για λόγους εκπαιδευτικούς, να προσφερθεί η λατρεία. Εγώ τους είπα σε αυτά τα παιδιά τώρα, με καλέσαν, ήταν την Παρασκευή, πάλι το τμήμα αυτό θα κάνουνε την παράκληση των τριών ιεραρχών. Είναι ένας παρακλητικός κανόνας στους τρεις ιεράρχες. Και είναι να κάνουν την Παρασκευή. Εγώ τους είπα την Παρασκευή θα λείπω, θα πάω στην Τίνο. Αλλάζουν το πρόγραμμα και την Πέμπτη θέλουν να πάμε σε ένα μοναστήρι να μου την ψάλλουν. Του λέω, παιδιά, θέλετε να σας την... έχω ένα κείμενο να μου την ψάλετε σε δημοτική. Όχι, λέει, λέω, εμείς αυτό μάθαμε, αυτά θέλουμε. Δεν λέω ότι αυτό αποτελεί απόδειξη ανατρεπτική αυτού που λέτε, αλλά λέω ότι υπάρχει και μια τέτοια πλευρά για όλο το φρόνημα της ισορροπίας. Η εκκλησιαστική γλώσσα δεν πρέπει να είναι μια ανάγκη για τους άλλους, αλλά να είναι μια έκφραση για μας. Δεν είναι η Ιεραποστολή η λατρεία. Η Ιεραποστολή είναι ο λόγος. Αυτό ήθελα να πω. Ορίστε, πάτε. Της εκπαίδευσης και θυμούμαι μια χρονιά στην πρώτη Λυκείου που διδάσκεται μέχρι σήμερα η Θεία Λειτουργία. Τα παιδιά παραπονιόντουσαν δεν πάμε στην εκκλησία γιατί δεν καταλαβαίνουμε εκείνα σε αυτά που λένε οι ψαρτάδες, οι ιερείς κλπ. Προσπάθησα να τους εξηγήσω ότι διδαχτήκαμε από το κείμενο απευθείας, Θεία Λειτουργία και μετάφραση δίπλα, κάποια σύντομη ερμηνεία δηλαδή, ότι είναι εύκολες οι λέξεις του κειμένου, του πρωτότυπου κειμένου. Ήταν μια γιαγιά σεβασμιότατε, 80 και, που ανελιμώς παρακολουθούσε όλες τις ακολουθίες.
και πρωί, πολλές φορές πήγαινε και πριν από τους ιερείς. Ένα απόγευμα λοιπόν, παρούσε η Αγία Πυρηλόπη, έτσι ήταν το όνομα της. Είπα να τη ρωτήσω, γιαγιά, αυτά που ακούεις εδώ μέσα τα καταλάβεις, με βάση το επιχείρημα των παιδιών. Σκέφτηκε λίγα και μου λέει, όγιε μου, ζώτα, τα ζώδινα. Δεν ξέρω μία μετάφραση, πόσο μπορεί να αποδοθεί στην πληρότητα το περιεχόμενο του κειμένου, αλλά και πώς θα ψαλεί εκείνους τους όμορφους ύμνους, χέρσο να μπει στο τόπο παιδονίλης, πώς θα το μεταφράσουμε και πώς θα το ψάλλουμε, για που δεν είπα παντή. Μεταφράστε το χέρι νύφη ανύφευτε. Το σεβασμό, το σεβασμό, σεβασμιότατε, απαντώ στον Πατρά Σωτήριο και τον ρωτώ να μου πει από τους παπάδες που τα ψάλλουν και τους σαρτάρους, ποιος καταλάβει τι λένε. Όχι, να ρωτήσετε ποιος τα ζει. Ποιος ζει τα. Έτσι είπατε. Το ζητούμενο είναι πώς θα τα ζήσουμε, ε. Ορίστε. Α, να μην μείνουμε μόνο στη γλώσσα, έκλεισα αν θέλετε. Ναι, νομίζω ότι... Αλλά θα αναφερθώ και εγώ στη γλώσσα. Λόγω κάποιων εμπειριών που νομίζω θα είναι χρήσιμες να ακούσει τώρα απόψε. Στην σύναξη αυτή νομίζω υπάρχουν και δασκάλοι, δασκάλες. Όταν είμαστε στην Παιδαγωγική Ακαδημία, εγώ μου καθηγητής εκεί το 1975 με 1993 και εδώ πρέπει να υπάρχουν δασκάλοι που ήταν τότε φοιτητές. Ευτυχώς τότε, δυστυχώς τώρα όχι, υπήρχε και το Ευαγγέλιο ως μέρος της διδακτικής ύλης των θρησκευτικών. Σε συνεργασία με τους σπουδαστές, είχαμε δοκιμάσει το θέμα της γλώσσας. Γιατί το Ευαγγέλιο διδασκόταν στην 6η Δημοτικό. Εγώ τους λέγω, θα το πάρουμε το Ευαγγέλιο και πιο κάτω. Πέμπτη, Τετάρτη και θα κατεβαίνουμε κάτω-κάτω. Και απλώς θα διαφορετηθεί ο τρόπος της προσέγγισης. Δηλαδή στην έκτη μπορεί να καταλαβαίνουν πιο εύκολα. Και μάλιστα ξεκινούσαμε με το Ευαγγέλιο διαβάζοντας το κείμενο. Ρωτούσαμε τα παιδιά, τι καταλάβατε από το κείμενο που ακούσατε. Νομίζω ότι η βασική ιδέα την έλεγα τα παιδιά. Όλοι τα ξέρουν αρχαία ελληνικά. Τότε. Τότε. Μιλώ για το 75 με 92. Μετά πάσαμε τους εκκλησιαστικούς ύμνους, όπως είναι. Φτιάξαμε μία κασέτα που καλύπταμε όλο τον χρόνο. Και την πέραμε στην τάξη για να ακούσουν τα παιδιά. Επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους. Η αντίδραση στον παιδί ήταν πολύ θετική. Σεβασμιότατε, αυτά που είπετε απόψε, συνέβαινα. Και πιστεύω ότι συμβαίνει. Κατεβήκαμε στον νηπιαγωγείο. Τότε είχε ιδρυθεί ο κλάδος νηπιαγωγών και πήγαμε και στα νηπιαγωγεία να βάλουμε εκεί τον εκκλησιαστικό ύμνο. Να δούμε πώς αντιδρούν τα παιδιά. Η στάση των παιδιών πολύ θετική. Άρα λοιπόν, τόσο η γλώσσα η εκκλησιαστική, τα κείμενα, τα αναγνώσματα, όσο και η εκκλησιαστική μας είναι. Έχω μια χάρη, την οποία είχαν αυτοί που τα έγραψαν. Και φαίνεται μέσα στο μυστήριο της ζωής της Εκκλησίας αυτή η χάρη δουλεύει. Και χωρίς εμείς να ξέρουμε, να έχουμε τις απαιτούμενες γνώσεις τις βασικές, αυτό το μυστήριο το ζούμε. Και η απάντηση της γριάς που ανεφέρθηκε προηγουμένως, ναι, είναι αλήθεια. Αλλά και των μικρών παιδιών. Το πρόβλημα δεν είναι η γλώσσα. Το πρόβλημα είναι η διάθεση. Πώς καλλιεργούμε στις καρδιές των ανθρώπων την διάθεση της λατρείας. Τα εργαλεία μας που έχουμε, να μιλήσω με αυτό, απορώ να τα χαρακτηρίσω σε Βαδινιώτη, με αυτή τη λέξη, το πέρας παπάς Χωριανός Μπουγέρος, που του λένε «Μας τον Άγιο Νικόλαο της Αμοχώς δεν καλύτερη λειτουργία τους, παπά Νικόλα». Λέει «Μα καλύτερα εκεί τα εργαλεία τους».
φράση και την ανέφερα τώρα. Πιστεύω ότι έχουμε τα μέσα να επιτύχουμε μια λατρεία σωστική, αγιαστική για τον κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως της ηλικίας. Πήγα τον Σεπτέμβριο να κάνω αγιασμό σε έναν υπηρεμογείο. Τα παιδάκια δέχτηκαν τον αγιασμό. Τους εξήγησα με δυο λόγια μόνο τι είναι ο αγιασμός. Τι θα κάνουμε στον αγιασμό. Με δυο λόγια, όχι τρία. Δεν χρειάζονται πολλά. Και εκείνα τα 15-20 λεπτά που κάθισαν τα παιδιά και μετά δέχτηκαν να ραντιστούν με τον αγιασμό, πιστεύω ότι αυτό ήταν πραγματική ευλογία. Εάν πάμε να αλλάξουμε τα πράγματα, πιστεύω πως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να εισχωρήσει περισσότερο η κοσμική ψυχή. Φτάνει που είναι πήγη. Εκεί που είναι. Γι' αυτό δεν ξέρω αν εδώ υπάρχουν δασκάλες, α, κυρία. Συντομεύσετε λίγο γιατί πήγα. Ναι, αυτό ήθελα για το θέμα της γλώσσας. Νομίζω είναι πολύ σημαντικά, αλλά να πω, εγώ ας πούμε, έχω και ένα κομμάτι του εαυτού μου που το ακούμπησε ο πατήρ και δεν το λέω για να κάνω τον άνετο. Δεν έχουμε ως εκκλησία γενικά καλή επαφή με τον κόσμο. Έχουμε δημιουργήσει μια κουλτούρα δική μας, μια γενικότερη διάλεκτο αν μπορώ να πω, που ας πούμε πριν βγει το πρόβλημα εμείς το καπελώνουμε. Και ο κόσμος αλλιώς σκέπτεται. Θα έλεγα πόσο ανοιχτοί είμαστε στο να κάνουμε έναν διάλογο στο θέμα της γλώσσας. Ανοιχτοί, να ακούσουμε. Και μετά να πούμε. Όντως, άλλοι να μάθουν το πώς θα πρέπει και εμείς να μάθουμε το πώς θα τους προσεγγίσουμε. Και αυτό, από όσα ακούστηκαν τότε, είπε ο πάντα, μπορεί να είναι μειοψηφία ενδεχομένως στατιστικά εδώ, είναι αρκετά αφυπνιστικό και είναι πολύ καλό να μας οδηγήσει σε μια εσωτερική εξομολόγηση. Δηλαδή το να δούμε, είπε συγγνώμη λέει που θα το πει, γιατί να πει συγγνώμη πάντα, συγγνώμη. Να δούμε λοιπόν πράγματι θα μπορούσε η Εκκλησία να κάνει κάποια βήματα και πρέπει να κάνει κάποια. Είναι πολύ στατική. Σας πω ένα παράδειγμα. Όταν θέλουμε να πούμε κάτι, λέμε ο Μέγας Βασίλειος είπε έτσι, ο Χριστός ο Δαμασκηνός είπε. Καλά, αυτοί κάναν τη δουλειά τους και μίλησαν για τη δική τους εποχή. Εμείς σήμερα. Δηλαδή, αυτοί μίλησαν για να μας φυλακίσουν. Εμείς σήμερα δεν μπορούμε να γεννήσουμε, να εκφράσουμε. Μέσα στις εποχές, όταν το έγραψε ο Χριστός ο Δαμασκηνός, υπήρχαν προηγουμένως το γιο Ρωμανού του Μελωδού. Το έγραψε. Το έδωσε στην Εκκλησία. Εγώ λίγο επέμενα στον πάτερ αν είχε ευλογία. Αυτό είναι ανώτερο. Είπε όπως ένιωθα, όχι. Η ευλογία είναι πολύ σημαντικό. Είναι ότι κάνω κάτι, ας πούμε, πώς πέρασε. Υπάρχει κανόνας της Αναστάσεως του Ιδίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, της Αναστάσεως, ή ανάποδα τα λέω, είμαι του. Όχι, της Αναστάσεως, ο οποίος δεν είναι γνωστός. Γιατί έβγαλε κανόνα και ο κοσμάς και πέρασε του κοσμά. Έμεινε στην άκρη. Το έκανε. Η Εκκλησία άλλο ενέκρινε να είναι ευλογημένο. Σήμερα θα μπορούσε να είναι πιο ανοιχτή η Εκκλησία. Καθαρό πως. Δεν είναι φοβηθεί τίποτα. Είμαστε, συγχωρέστε με την πρώτη λέξη, αλλά είναι, θα την πω γιατί την νιώθω, νοσηρά συντηρητική. Νοσηρά ανασφαλής στο καινούριο, στο διαισθητικό. Και τούτο γιατί δεν ζούμε τα. Πώς το είπες. Δεν τα ζούμε. Αλλά τα λέμε. Αν γίνουμε λίγο πιο εκκλησία με βιώματα, δεν βγάζει. Προχωράει και αποφασίζει. Και υπάρχει νέος κόσμος που ασφαλώς παλεύει διαφορετικά από ό,τι παλεύουμε εμείς. Διότι εμείς, εσείς ή ο πατήρ μπορεί να απολαμβάνει το Χέρσον αφισοτόκον. Για να άλλο δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν μπορεί να το απολαύσει. Το κύμα τη θαλάσσης. Ενδεχομένως έχει και πολιτιστική ακοή μέσα του. Εμένα μου είπε ένα παιδί, η Εκκλησία λέει, ξέρουμε ότι είναι υπέρ του τουρισμού. Από πού το ξέρω, υπέρ τουριστή είναι, λέει. Είναι εκτός.
Νίκος ο Ροδοστένος, ναι. Σεβασμιότατε, νομίζω, ξέρεις, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας έδωσε την απάντηση σε όλα αυτά τα οποία μας βασανίζουν σήμερα, αλλά και εγώ νομίζω ότι σήμερα στην αρχή της ομιλίας σας, ο μεν Άγιος Γρηγόριος είπε εψές, «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε όπου το σκότος». Άρα πιστεύω ότι, ότι χρειαζόμαστε την περισσότερη προσευχή να μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Να συμμετέχουμε στη λατρευτική ζωή, μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Αντιλαμβανόμαστε. Και όπως είπατε και εσείς πολύ ωραία, δεν μπορούμε να τα έχουμε κομμένα γραμμένα στα μέτρα μας όλα. Μάλιστα. Θα σας πω όμως πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Ήμουνα υπεύθυνο σε μία κατασκήνωση, στην οποία ήθελα να βοηθήσω λίγο κάπως τα παιδιά και στη λατρεία να μπουν διαφορετικά. Απεφάσισα, ενώ η παράδοση ήταν να ψέλνουν οι ομαδάρχες, να ζητήσω, βρήκα δύο παιδιά που ξέρανε βυζαντινή μουσική και αντί να είναι βοηθή, τους ανέθεσα το αναλόγιο. Αυτά τα παιδιά λοιπόν μαζέψαν και άλλα που μαθαίνουνε και σε 3 χρόνια είχαν φτιάξει το δικό τους χορό. Όταν κάναμε τη λειτουργία, ήταν σε άλλη γλώσσα, αλλά ήταν παιδική χοροδία. Γέμιζε η κατασκήνωση από τις βίλες. Ερχόταν ο κόσμος για να ακούσει τα παιδάκια, τα οποία άσχετα με το τι καταλάβαιναν τα ίδια ή οι υπόλοιποι, είχαν φτιάξει μια άλλη ατμόσφαιρα επικοινωνίας γενικότερα με τον λαό. Νομίζω θα μπορούσε η Εκκλησία να δημιουργήσει λίγο νεανικότερους χορούς. Στην παράδοσή μας σήμερα και έχουμε μήνες, βλέπουμε τους παππούδες που ψέλνουν και ταυτίζεται η εκκλησιαστική λατρεία με την έκφραση των γερόντων του αναλογίου που ψέλνουν το δικό τους τυπικό. Όσοι μπορέσουν εκ των ιερέων και φτιάξουν έναν χορό με παιδιά, στα οποία όμως δεν μπορεί ο ψάλτης να τα αφήσουν ελεύθερα να ψάλνουν τα παιδάκια, θα δημιουργήσουν ένα νεανικότερο λόγο, μια νεανικότερη ατμόσφαιρα και ακόμη και αν κάνουν κάποια λάθη. Αυτό είναι μια αναμόρφωση της λατρείας. Είναι μια και νέα παιδιά πιο εύκολα θα έρθουν σε μια εκκλησία που ψέλνουν οι συμμαθητές τους. Ή στο ιερό τα παιδιά συνήθως έχουν κάτι στολές και εμείς είμαστε σαν και εγώ δεν ξέρω τι ντυμένοι και τα παιδιά είναι με κάτι κουρέλια. Όχι, να είναι αρχοντόπουλα τα παιδιά που θα διακονήσουν. Όπως είναι άρχοντας και παπάς. Και καλύτερα τα παιδάκια. Σου κάνουν μια ωραία στολή. Μα πάτε μου, δεν γίνεται σεβασμιότατε, δεν γίνεται διότι ψηλώνουν τα παιδιά και μετά κοντένει αυτό. Θα κάνεις διάφορα μεγέθη, δεν έχει λεφτά ο νός. Έχει. Τα παιδάκια που διακονούν θα πρέπει να τους καλλιεργήσουμε τον καλό εγωισμό. Δηλαδή να καμαρώνουν που διακονούν και να είναι να τα σεβαστούμε. Και τότε να τους πούμε θα κάτσεις εκεί, οπότε καθώς θα εμφανιστούν, αμέσως θα φανούν. Ήμουνα σε ένα ναό και βλέπω στο αριστερό αναλόγιο, έψελε ένα παιδί, πήγαινε να βοηθήσει, δεν το άφηνε ο ψάλτης. Ειδοποιώ τον παπά, του λέω, πατέρ μου, αυτό το παιδί, δώστε του να πει κάτι να τα ακούσω. Λέει, ξέρει να ψέλνει, λέει, αλλά έχω πρόβλημα, δεν μπορώ να το πω. Ειδοποιώ λοιπόν τον ψάλτη, ένα το. Του λέω, ήταν στα μεγαλινάρια, κάτσε δίπλα μου. Οπότε, ψέλνω εγώ το δικό μου το κομμάτι, αυτός δεν μπορούσε, κάτσε λέω εδώ. Του κάνω νόημα του παιδί, του ψάλες. Εκπληκτικά. Το βλέπω το παιδί, του λέω, κάτσε εδώ. Άφησε το να πει ένα κύριε, λέει, ένα αμήν. Το δόλιο το παιδί να πει, παιδάκι, μικρός είναι. Ακόμη καλύτερα. Είναι μικρός, ήτανε Δευτέρα δική μου. Μόλις λοιπόν μπαίνω μέσα, λέω στον παπά, εδώ του δίνετε κανένα χαρτζιλίκι. Τι είπατε, ένα χαρτζιλικάκι στο παιδί, έτσι μια ευλογιούλα, να χαρεί λιγάκι. Ούτε να ψάλει το αφήνετε, ούτε πώς μετά
ήθελα να έρθουν τα άλλα τα παιδιά. Αυτός θα σας φέρει, παιδιά. Πηγαίνω, γίνεται μια εκδήλωση, ήταν στο Μουσικό Λύκειο, εγώ δεν το ήξερα. Και παρουσιάσαν, ήταν για τα Χριστούγεννα, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα και τον βάλανε αυτόν να ψέρνει και να ισοκρατούν τα υπόλοιπα παιδιά. Κατασυγκινήθηκα, αλλά και λυπήθηκα για την ανεπάρκειά μας ως Εκκλησίας, τουλάχιστον έτσι να αξιοποιήσουμε ορισμένα πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα και ο καθένας στο επίπεδο και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, ας δει πώς μπορεί να συνεισφέρει. Ορίστε, κύριε Πίσω. Ήθελα, συμβαίνοντας, να κάνω μια παρατήρηση στα εισαγωγικά. Επί το κοινωνικό υπάρχουν ύμνοι που βοηθούν τον πιστό να έρθει σε μια κατάληξη ώστε να κοινωνήσει τον Χριστό. Αλλά παρατηρούμε ότι σε αρκετές εκκλησίες, εκεί που τελειώνουν οι ύμνοι, και είμαστε έτοιμοι να κοινωνήσουμε με άλλη διάθεση, έρχεται το κήρυγμα. Και εντάξει, το κήρυγμα είναι ωραίο, αλλά νομίζω είναι άλλη ώρα τώρα. Κάποιος σας έκλεισε το μικρόφωνο και δεν σας ακούσαμε μετά την ναι. Το άλλο που ήθελα να είχα και μια αναπορία, την παράδοση κρατάει η Εκκλησία, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βαστούμε στοιχεία τα οποία πλέον δεν χρειάζονται. Για παράδειγμα, ο αέρας, ας πούμε, τι χρειάζεται, γιατί πρέπει να το διατηρούμε στη σημερινή θεία λειτουργία. Να σας πω. Ευχαριστώ. Είστε θεολόγος? Προσπαθώ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Συγγνώμη, θα σας πω λίγα. Θυμήστε μου λίγο το πρώτο, σαν να μου ξέφυγε. Το κύριο. Α, το κύριο, ναι. Λοιπόν, το κύριο μας την ώρα που μάλιστα. Είναι. Νομίζω έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει το μόνο χειρότερο από το κήρυγμα, είναι ο δίσκος που περιάγεται εκείνη την ώρα. Δεν υπάρχει χειρότερο σημείο. Και από εκείνο και από το μετά τον καθαγιασμό και δεν ξέρω, δεν είναι κακό πράγμα να περιάγεται δίσκος με σωστό πνεύμα, όπως είχε η Εκκλησία τη λογία, ή ξέρω εγώ να κάνουμε μια προτροπή, κάτι να κάνουμε διακριτικά. Αλλά όλη αυτή η οικονομική αντίληψη, ότι τότε έχει περισσότερο κόσμο, γιατί μετά τη Θεία Κοινωνία φεύγουνε. Πριν το Ευαγγέλιο είναι λίγοι, τότε είναι πολλοί και τότε θα μαζέψουμε και πήγε καλά η λειτουργία, δεν είναι σωστό. Δεν τίθεται θέμα. Η θέση του κηρύγματος, η κανονική, είναι μετά το Ευαγγέλιο. Έτσι γράφουν και οι φυλάδες. Ακούγονται τα αναγνώσματα και ερμηνεύει ο ιερέας. Απ' την άλλη, ο σκοπός του κηρύγματος είναι να ακούσει και ο κόσμος. Εγώ έκανα μια άλλη επιλογή, την οποία είχα πάρει ευλογία όταν ήμουν στο μετόχι από το Γέροντα, τώρα το συνεχίζω. Η οποία είναι πριν από το διευκόνο. Τελειώνω την λειτουργία, λέω και την απόλυση, όποιος θέλει να φύγει έχει ευλογία, έχουν τα παιδάκια τους, έχουν τη δυσκολία τους οι άνθρωποι, και όσοι θέλουν να μείνουν, δεν τους καθυστερώ, δεν αισθάνομαι να είναι πολύ βαρύ. Και δεύτερον, προσπαθούμε να είναι λίγο σύντομο. 10 λεπτά. Καλά το είπε ο πάτερ. Το καλύτερο πότισμα δεν είναι με το λάστιχο. Είναι με τα μπέκ, το στάχδι. Λίγο-λίγο πιάνει. Άμα τους εξαντλήσεις τους ανθρώπους, δεν θα ακούσουν. Πάμε τώρα στο δεύτερο πράγμα, το οποίο είναι όλες αυτές οι θεολογικές γνώσεις τις οποίες έχουμε. Τι είναι ο αέρας? Μας λένε τα βιβλία ότι ο αέρας τι ήταν, διώχνανε τα ζωήφια από τις εκκλησίες της Ανατολής και τα λοιπά. Έρχεται λοιπόν ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, προφανώς προερχόμενος από βορειότερα με λιγότερα μυγάκια και προσπαθεί αυτό να το εξηγήσει κάπως διαφορετικά. Και λέει ότι όλο αυτό είναι ότι τη στιγμή κατά την οποία απαγγέλλεται το σύμβολο της πίστεως, σαν να είναι ο ύμνος του θριάμβου της Εκκλησίας, κυματίζει πάνω από τα τίμια δώρα,
που είναι ό,τι πολύτιμότερο έχουμε εκείνη τη στιγμή, η σημαία της Εκκλησίας. Αυτό το πράγμα δεν ενοχλεί κανέναν. Σίγουρα είναι ένας ωραίος συμβολισμός. Και να υπάρχει ένας άλλος συμβολισμός, πάλι δεν προσθέτει τίποτα. Αλλά όμως υπάρχει μια πρακτική κίνηση. Ότι εκείνη τη στιγμή που λέμε το πιστεύω, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ο επίσκοπος σκύβει. Θα σας πω τι νιώθω. Δεν θα ήθελα να καταργηθεί ότι είμαι κάτω από την Εκκλησία. Μπορεί να νομίζω κάτι ότι είναι δικό μου, βάζω το κεφάλι μου κάτω από την Ιερά Σύνοδο και λέω εγώ δεν θα κάνω το κεφάλι μου εδώ πέρα. Δεν είναι δικό μου τσιφλίκι. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Όπως όταν ζητώ συγγνώμη από το λαό και εκείνη τη στιγμή που ταπεινώνω τον εαυτό μου κάτω από τη Σύνοδο. Και το σηκώνουμε τον αέρα και το διπλώνουμε. Δεν με ενοχλεί λοιπόν καθόλου. Μάλλον μου αρέσει και δεν με ενδιαφέρει τι συμβολίζει. Εγώ πήρα τον συμβολισμό μου και με βοηθάει να εντάξω τον εαυτό μου στη λειτουργική ατμόσφαιρα. Θα υπήρχαν όμως και πράγματα γιατί θα μπορούσε η Εκκλησία να τα σιγά σιγά. Δεν θέλω να πω γιατί θα αρχίσουμε να δημιουργούμε ένα κουτσομπολιό, αλλά σαφώς υπάρχουν πράγματα που θα μπορούσε η Εκκλησία να μας απελευθερώσει από μερικά θέματα. Σας λέω δεν το λέω για να ανοίξω κεφάλαιο, αλλά έχετε πολύ δίκιο που θα έπρεπε η Εκκλησία να κάνει τέτοιες αλλαγές. Ορίστε. Σεβασμιότητα, επειδή μίλησε προηγουμένως και είμαστε στην περίοδο στο κοινωνικό, εκεί πέρα όταν θα βγαίνει η Θεία Κοινωνία, κοινωνούμε την ίδια ώρα εκείνη την ώρα. Προσκαλούμε τον κόσμο να κοινωνήσει. Υπάρχουν όμως άλλες εκκλησίες που λένε ελάτε μετέπειτα και έχουμε το πρόβλημα να συντάδει η εκκλησία τελειώνουν στις 9 και 4. Εσείς πάλι τελειώνετε 9 και μισή. Μας καθυστερείτε. Τι γίνεται εδώ πέρα. Πρέπει να κατηχήσουμε τον κόσμο μας. Να πω λιγάκι. Εδώ γίνεται ότι αυτό το θέμα εσείς σαν ιερείς θα πρέπει να το συζητήσετε αν είστε της Αρχιεπισκοπής με τον Αρχιεπίσκοπο ή με τους αρμόδιους και ως ιερατικό σώμα να δείτε πώς θα το διαχειριστείτε. Απ' την άλλη μεριά θα μπορούσε να δημιουργούσαμε μια καλλιέργεια φρονήματος τέτοια στο λαό όπου στην Εκκλησία δεν ασχολούνται με το πότε τελειώνουμε αλλά με το πότε αρχίζουμε. Όταν λοιπόν μας είναι πανήγυρης και γιορτή, τότε περίπου αν είμαστε προετοιμασμένοι ότι στο δικό μας το νόμο θα μεταλάβουμε όλοι και στο τέλος όσοι είναι να μεταλάβουμε, θα γίνει η απόλυση, θα μας πει πέντε λογάκια ο ιερέας και θα πάμε στην ευχή του Θεού και ξέρουμε θα τελειώσουμε γύρω στις 9.30. Αν εγώ θα ήθελα να τελειώσω στις 9 και 4, θα πήγαινα στην άλλη εκκλησία, δεν είμαστε στην Ερημιά. Αλλά η διαμαρτυρία ότι να τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα δεν έχει καλό φρόνημα. Είναι σαν να πάμε να γλεντήσουμε και να σκεφτόμαστε πότε θα φύγουμε. Όταν πάει ένας να γλεντήσει, σκέφτεται πότε θα ξεκινήσει. Και δεν θέλει να τελειώσει. Εσείς τα παιδιά σας, όταν έρχονται η ώρα 6, αυτά έχουν γλεντήσει. Τι τους πείτε, άρα η ώρα 11 δεν έχει αρχίσει. Θέλω λοιπόν να πω ότι το φρόνημα του άντε να τα πούμε και να τελειώσουμε και να κάνουμε δουλειές. Οπωσδήποτε δεν είναι λατρευτικό φρόνημα. Θα μπορούσαμε λοιπόν εδώ να μείνουμε. Απ' την άλλη μεριά το να καθυστερούμε υπερβολικά τον λαό και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Να πούμε λοιπόν στους ψάλτες ότι οι ύμνοι πρέπει να μην έχουν πολύ μεγάλες ουρές. Δηλαδή μερικοί ύμνοι έχουν κάτι ουρές που είναι μεγαλύτερες από το σώμα. Τελειώνει η κατάληξη και δεν θέλει να τελειώσει ο ψάλτης. Ξέρω τα προβλήματα που υπάρχουν στους ψάλτες μας, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, να τους πούμε ότι ας πούμε μπορούν να ψάλουν ειρημολογικά και σύντομα τα λειτουργικά. Το παράσχου Κύριε, παράσχου Κύριε, παράσχου, δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ερώτηση. Τοποθέτηση. Λοιπόν, άμα επιτρέπετε, σεβασμιότητα, δύο απλές σκέψεις. Όχι, μείνετε εκεί που είστε για να κάνετε και το πλήσιμο. Για να πείτε τον τελευταίο λόγο. Άκουγα αυτές τις τοποθετήσεις και τις παρατηρήσεις και μου άρεσαν. Δηλαδή, ήταν κάτι το οποίο χρειαζόταν και έπρεπε να τεθούν κάποια θέματα και να γίνει συζήτηση. Είναι προ ένας προβληματισμός. Ο κάθε προβληματισμός είναι υγιής και βοηθά. Απλώς θέλω να πω μια σκέψη και αν προσέξετε πάνω στο πρόγραμμα και στο φάκελο που σας δώσαμε
πώς έχει διατυπωθεί το θέμα. Ίσως αυτό να μας βοηθήσει λίγο πώς πρέπει να προσεγγίσουμε τα θέματα της λατρευτικής ζωής. Έχουμε διατυπώσει λοιπόν το θέμα ως εξής: λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, πνευματική αναμόρφωση ή αναγέννηση, αν θέλετε, του ανθρώπου. Φοβούμαι ότι στην προσπάθεια μας έτσι να προσεγγίσουμε λίγο τη λατρευτική ζωή, αντί να την προσεγγίσουμε με αυτή την προοπτική, την πνευματική αναμόρφωση τη δική μας, μετέχοντας τη χάρη του Θεού, προσπαθούμε να αναμορφώσουμε τη λατρευτική ζωή. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος, και είναι αυτός ο κίνδυνος που έθεσε και ο Σεβασμιότατος, της εκκοσμίκευσης, το να προσπαθούμε, αντί μέσα από τη λατρευτική ζωή, εμείς να μορφώσουμε μέσα μας τον Χριστό, να προσπαθούμε να μορφώσουμε κάτι άλλο προς τη λατρευτική ζωή. Δηλαδή να αναμορφώσουμε, είναι αυτό που ακούγεται στην Ελλάδα, η αναγέννηση, ξέρω εγώ. Λειτουργική αναγέννηση. Λειτουργική αναγέννηση. Μάλλον η αναγέννηση είναι δική μας που πρέπει να γίνει. Αυτό είναι. Και όχι ακριβώς. Δεν ξέρω. Υπάρχει ένας κίνδυνος, αυτό θέλει μια προσοχή. Και θυμήθηκα μία γιαγιά, μια κυκαινολόγος πρόσωπο για τη γιαγιά, που και συμφωνώ πρώτα με το Σεβασμιότατο ότι η θεολογία δεν είναι κάτι το στατικό, επειδή λέχθηκε κάπου, κάποτε κάτι κλπ. Αυτό είναι και τελείωσε. Θα σας πω μία θεολογική, μία έτσι θεολογική προσέγγιση της λειτουργικής ζωής από μία γιαγιά. Και δεν ξέρω αν κανείς από εμάς τους θεολόγους θα μπορούσε να δώσει τέτοιου είδους ερμηνεία θεολογική του τι είναι ο Εσπερινός. Ρωτήθηκε μία γιαγιά αν πηγαίνει στον Εσπερινό. Και λέει, θα το πω όπως στα κυπριακά, όπως απάντησε η γιαγιά, ακατάγνωτα γέ μου, εν ξέρεις ότι ο Εσπερινός εν το προζύμι της Κυριακής. Δεν ξέρω αν το είπε κανένας πατέρας της Εκκλησίας αυτό ή αν έχει διατυπώσει με αυτή την ορολογία την ακριβή του τι είναι Εσπερινός. Και όμως αυτή η γιαγιά θεολογούσε όταν έλεγε αυτό το πράγμα και η θεολογία της ήταν σύμφωνη με τη θεολογία του πατέρα. Δεν ήταν σε κάποια διάσταση. Όπως και μια άλλη γιαγιά, ήταν ένας που σπούδαζε φιλολογία και ως φοιτητής φιλολογίας κλπ. Επέστρεψε στην Κύπρο από την Αθήνα την περίοδο του Πάσχα, να κάνει Πάσχα με τους δικούς του κλπ. Και πήγε στο χωριό. Για να δείξει στη γιαγιά ότι γνώριζε αρχαία κλπ. Λέει, γιαγιά, το βράδυ της Παρασκευής, μετά το επιτάφιο, σήμερα ακούσαμε εκείνη τη ωραία φράση, «Ω γλυκή μου αία». Ξέρεις τι σημαίνει? «Ω γλυκή μου αία». «Καλό γιε μου, ένι ξέρω». «Ω γλυκή μου αία» σημαίνει «Ω γλυκή μου αία». Δεν ήξερε να πει τι είναι το αία, αλλά το ζούσε, το βίωνε. Ήταν κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, ήθελα να πω αυτά τα πράγματα. Πριν δώσω το λόγο στο Σεβασμιότατο να μας πει μια τελευταία καταληκτική κουβέντα για να κλείσουμε, να κάνω δύο-τρεις μικρές ανακοινώσεις. Η πρώτη ανακοίνωση είναι ότι το επόμενο σεμινάριό μας θα είναι στις 22 και 23 Φεβρουαρίου με ομιλητή τον ιερομόναχο Φιλόθεο Γρηγοριάτη της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους με θέμα εξαγιασμός του χρόνου μέσα από τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Νομίζω είναι και αυτό αρκετά ενδιαφέρον. Αγιορείτης. Εκτέθηκε χθες το θέμα του Αγίου Όρους. Δεν μπορούμε να πάμε εμείς στο Άγιο Όρος, έρχεται το Άγιο Όρος σε εμάς. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό, εμείς το άλλο θέλουμε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, η δεύτερη ανακοίνωση που θέλω να σας πω είναι ότι την ερχόμενη Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου, εδώ σε αυτή την αίθουσα θα έχουμε μια άλλη ευκαιρία. Είναι η γιορτή των Τριών Ιεραρχών και επειδή η Εκκλησία θέλει
πλέον να περάσει στα χέρια της αυτή η εορτή ως εορτή των τριών ιεραρχών και όχι ως εορτή των ελληνικών γραμμάτων, όπως έχει πλέον καθιερωθεί, αποφασίσαμε και το ξέρετε από πέρσι, και έτσι κάνουμε ένα εορτασμό για να δώσουμε το μήνυμα το πνευματικό των τριών ιεραρχών. Λοιπόν, την Πέμπτη θα έχουμε εδώ αυτή την εκδήλωση με ομιλητή, το γνωστό σε όλους μας, τον καθηγητή, τον ομότιμο πλέον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρίτανη της Φιλοσοφικής Σχολής, τον κύριο Γεώργιο Μπαμπινιώτη, με θέμα «Η συμβολή των τριών ιεραρχών στην παιδεία, στη γλώσσα και τα ελληνικά γράμματα». Αλλά όχι απλώς ότι ανέπτυξαν τα ελληνικά γράμματα, αλλά από μια πνευματική σκοπιά. Και θα έχει η ώρα 7. Ε, 6.45. Για να αρχίσουμε 7. Λοιπόν, και θα υπάρχει και ωραίο καλλιτεχνικό πρόγραμμα έκπληξη. Λειτουργικό. Λοιπόν, συμβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη ευλογία για μας η παρουσία σας. Πέστε μας ένα τελευταίο λόγο. Αμήν. Τι σημαίνει το αμήν στην ιδρυτική σου? Κάτι που έχει να κάνει με το αμάν. Θέλω κι εγώ έτσι να εκφράσω την ειλικρινή χαρά μου για αυτή την επικοινωνία και μ' αρέσει που δεν διαβάζω και τα λέω έτσι, γιατί σας βλέπω και επικοινωνώ πιο εύκολα κι εγώ με αυτόν τον τρόπο. Και να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου έτσι τα όσα είπαμε και η ατμόσφαιρα και οι έννοιες και τα νοήματα που διέρευσαν σε αυτό το χώρο να λειτουργήσουν σαν προζήμιο για να μπορέσει ο κάθε ένας στο δικό του το επίπεδο να ζήσει την ομορφιά και την μεγάλη δύναμη και τη χάρη της Θείας Λατρείας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.